Κύριος Τουλουπίδης, ο κύριος Κολαρίκος, ο κύριος Γιανακόπουλος θα μας μιλήσουν για πώς. Από το Α έως το Ω. Κύριε Τουλουπίδη, ποιος είναι το Α και ποιος το Ω. Ο κύριος Κολαρίκος και ο κύριος Γιανακόπουλος, ποιος είναι το Α, ποιος είναι το Ω. Αποδειχθεί στην πράξη. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επειδή υπήρξε ένα προβληματάκι και δεν έχετε να ψηφίσετε τους πρωινούς και τον κύριο λύθηκε. Έχουν όλοι. Αξιολογήστε όλους. Μπήκε. Λύθηκε το πρόβλημα. Να αξιολογήσετε όλους τους σημερινούς. Μετά την πολύ ωραία σφαιρική ενημέρωση από τον κύριο Αγοραστό στα πιο στενά θέματα καθημάς, όπως είναι η στένωση της πυροτηρικής συμβολής, η οποία είναι η πιο συχνή αιτία παθολογικής υδρονέφρωσης που διαγνώσκεται κατά τη διάρκεια της ευρυϊκής ζωής. Απαντάτε σε ένα ποσοστό 701 προς 750.500 γεννήσεις, με μια υπεροχή σε συχνότητα στα αγόρια 2 προς 1 σχέση με τα κορίτσια και από πλευράς εντόπισης πιο συχνά κατά τα 2 τρίτα στον αριστερό νεφρό και αφοτερόπλευρα σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 10 έως 45-46% που δίνουν διάφορες μελέτες. Είναι σε όλους μας μια καλά αναγνωρισμένη οντότητα και οι περισσότεροι ουρολόγοι είναι καλοί γνώστες της ανατομικής περιοχής της πυροτηρικής συμβολής. Παρ' όλα αυτά υπάρχει σήμερα μεγάλη ανάγκη καλύτερων διαγνωστικών μεθόδων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη πιο σωστή απόφαση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς, αν δηλαδή πρόκειται κάποιος να χειρουργηθεί ή να αντιμετωπιστεί συντηρητικά. Πράγμα και το οποίο σήμερα είναι ο βασικός στόχος των ερευνών που γίνονται. Εφόσον είναι μια κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε σχετίζεται με την προοδευτικά εξελισσόμενη νεφρική βλάβη, είναι σημαντικό για όλους μας να κατανοήσουμε από την αιτιολογική βάση της οντότητας αυτής προς την θεραπευτική αντιμετώπιση και παρακολούθηση του ασθενούς όσο δυνατόν καλύτερα, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε σήμερα χωρίς μονομαχίες, γι' αυτό δεν υπάρχει νικητής. Τον αστείο αυτό που ανέφερα θα το δείξει πράξη ανάμεσα στον κύριο Γιανακόπουλο και στον κύριο Σκολαρίκο. Μέσω μιας... Μέσω... Ναι. Μέσω μιας σειράς ερωτήσεων που αφορούν όλα αυτά τα ζητήματα και που θα δώσουν απαντήσεις οι δύο αυτοί εξαιρετικοί συνάδελφοι που ομολογουμένως είναι αρκετά καλά γνώστες του αντικειμένου, τόσο ο κύριος Γιανακόπουλος όσο ο κύριος Κουλαρίκος, οι απαντήσεις των οποίων θα είναι όσο δυνατόν πιο στοχευμένες και πιο περιληπτικές, πράγμα το οποίο επιθυμώ το ίδιο να είναι από εσάς οι δικές σας ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, ώστε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία του κύριου Χατζηχρήστου να αναφερθούμε σε όλη την γκάμα του θέματος, που όπως λέει ο τίτλος, η στένωση πυροτηρικής συμβολής από το Α έως το Ω. Και με την ευκαιρία να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Χατζηχρήστου και σε όλους όσους έχουν συμβάλει στο στήσιμο του φετινού σχολείου. Και ο κύριος Γιανακόπουλος, το βλέπω ότι είναι έτοιμος να αναφερθεί στα αίτια της πυροτηρικής συμβολής. Και αν, Στέλιο, είναι σήμερα πλήρως διευκρινισμένα. Πάντα υπάρχουν απορίες. Καλημέρα. Ακούγομαι καταρχήν.
ακούγομαι μάλλον. Λοιπόν, αξιότιμη κύριε καθηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου, όχι για τη συμμετοχή μου, έτσι κι αλλιώς κάθε φορά που αν το κάνω με σταματάει, να τον ευχαριστήσω γιατί για άλλη μια φορά εισάκουσε μάλλον την επιθυμία, την προσωπικά διατύπωσα για την εισαγωγή αυτού του θέματος στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τουλουπίδη, επιμεληθήκαμε λίγο τις ερωτήσεις και μετά είπαμε να το κάνουμε ακόμη πιο ενδιαφέρον και να προσθέσουμε στην παρέα έναν εκλεκτό και γνωσμένης αξίας συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Σκολαρίκο, για να γίνει ακόμα πιο απολαυστικό. Θέλω να σας πω ότι επειδή θα υπάρχουν και κάποια βίντεο, όσοι είστε πίσω στις μεγάλες οθόνες θα έχετε καλύτερη εικόνα, σας το λέω από τώρα. Είναι πιο ωραίες εικόνες από πίσω, θα το ξέρετε. Εδώ θα αδικηθούν λίγο τα βίντεο. Και επίσης, τουλάχιστον για μένα, για το δικό μου κομμάτι, να πω ότι ό,τι περιστατικό δείξουμε είναι δικό μας περιστατικό. Έχουμε προσωπική εμπειρία. Οποιαδήποτε ένσταση έχετε, οποιαδήποτε διαφωνία, είμαι σε θέση να τη συζητήσω μαζί σας χωρίς να υπάρχουν απορίες ή υπεκφυγές του τύπου δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι ποια τα αίτια της στένωσης πυροτηρικής συμβολής. Η παρουσίαση αφορά ειδικούς ουρολόγους ή ουρολόγους στο τελευταίο έτος της ειδικότητας από ό,τι είδα εδώ. Άρα δεν έχει νόημα να σας κάνω ένα μάθημα που θα κάναμε στους φοιτητές. Φυσικά θα βλέπετε τα βασικά, αλλά θα εστιαστούμε σε αυτά που έχουν μεγαλύτερο κλινικό ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε, όλοι σας διακρίνουμε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή αίτια. Πρωτοπαθή θα λέγαμε ότι είναι τα συγγενή αίτια. Δευτεροπαθή είναι αίτια τα οποία έχουν προκύψει από κάποια άλλου είδους παρέμβαση, κάποια άλλη αιτία. Δεν είναι συγγενούς αιτιολογία, σε πάση περιπτώσει. Και τα πρωτοπαθή, όπως ξέρετε, διακρίνονται σε ενδογενή και εξωγενή. Πάμε λίγο να δούμε τα ενδογενή. Δεν θα σας τα διαβάσω, τα βλέπετε πίσω μου. Αυτό που θέλω να πω είναι το πρώτο, η παρουσία ενός δυσλειτουργικού τμήματος στο επίπεδο της ΠΟΣ, είναι με διαφορά το κυρίαρχο αίτιο στένωσης πυροτηρικής συμβολής. Όπως ξέρετε, όλοι οφείλεται σε μια κακή δημιουργία, διάπλαση εκεί του μυϊκού τυχώματος, πολλές φορές με αναπόθεση κολαγόνου, αυτό δημιουργεί ένα κομμάτι του ουρητήρα που απλώς δεν έχει τον περιστατισμό που θα όφιλε να έχει. Δεν μπορεί να σπρώξει προς τα κάτω, δηλαδή, όπως θα έσπρωχνε ένας φυσιολογικός ουρητήρας. Ποια είναι η κλινική σημασία αυτού? Πρώτον, αυτό το κομμάτι εξωτερικά μπορεί να φαίνεται απολύτως φυσιολογικό. Σε μια ανοιχτή πυελοπλαστική, δηλαδή, εσείς μπορεί να βλέπετε ένα απολύτως φυσιολογικό ουρητήρα. Δεύτερον, το τμήμα αυτό μπορεί να καθητηριαστεί στις περισσότερες περιπτώσεις πανεύκολα σε επίπεδα 10, 12 ή και 14 friends. Αυτές είναι δύο πολύ κλινικά σημαντικές πληροφορίες που κάποιους τους έχουν οδηγήσει σε λάθη αγνοώντας τις. Τα υπόλοιπα είτε τα βλέπετε. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μία εικόνα στένωσης πυροτηρικής συμβολής σε αξονική ουρογραφία στη μετωπιαία ανασύσταση της εικόνας και βλέπετε εδώ την εξωτερική εικόνα αυτού του τμήματος, το οποίο, αν λάβετε υπόψη ότι είναι και λίγο γωνιακή φωτογραφία, μοιάζει να είναι ένας απολύτως φυσιολογικός ουρητήρας. Στα εξωγενή αίτια, τα βλέπετε πάλι πίσω μου, θα σταθώ καταρχήν στην υψηλή έκφυση. Για χρόνια η υψηλή έκφυση ήταν μία από τις αγαπημένες απαντήσεις των ουρολόγων στη στένωση της πυροτηρικής συμβολής και των φοιτητών παρεμπιπτόντως. Η υψηλή έκφυση έχει αμφισβητηθεί για το αν αποτελεί πραγματικό αίτιο και δεν το αμφισβητούμε τώρα. Το αμφισβήτησε περίπου 100 χρόνια πριν ο Μαξ Μπροντέλ σε αυτό εδώ το πολύ ωραίο διάγραμμα, 1907 παρακαλώ, που δείχνει πώς ακριβώς μια αρχική στένωση στο επίπεδο της πυροτηρικής συμβολής μπορεί να οδηγήσει σε μια στροφή κύκλινηση του νεφρού και άνοδο της πυροτηρικής συμβολής. Ουσιαστικά ο νεφρός στρίβει έχοντας ανάξονα τα αγγεία του. Και η υψηλή έκφυση είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο που προήλθε από την στένωση, την πραγματική στένωση στην πυροτηρική συμβολή. Δεν έχει καμία κλινική αξία αυτό που σας δείχνω, γιατί αν κάνετε πυελοπλαστική, θα κάνετε πυελοπλαστική. Αν κάνετε ενδοπυελοτομή, καλά να κάνετε. Μια χαρά τα αποκρίνεται στην υψηλή έκφυση, η υψηλή έκφυση στην ενδοπυελοτομή. Άρα είναι μια θεωρητική γνώση έτσι για λίγο για να την προσθέσουμε στην όλη μας συζήτηση. Ξαναγυρίζουμε λίγο στα εξωγενή αίτια, τα έκτοπα αγγεία. Τεράστια συζήτηση για τα έκτοπα αγγεία. Πότε ξεκίνησε αυτή η συζήτηση ουσιαστικά? Όταν μπήκε στο προσκήνιο η ενδοπυελοτομή. Όταν κάναμε ανοιχτές πυελοπλαστικές, τα βλέπαμε, κάναμε την αντιμετάθεση του ουρητήρα και τελείωνε η ιστορία. Από τον καιρό που μπήκε στο παιχνίδι η ενδοπυελοτομή, τα έκτοπα αγγεία έγιναν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Πολλές φορές είναι αθώα. Είναι έκτοπα, με την έννοια ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί πιθανόν ανατομικά. Είναι υπεράριθμα, μάλλον θα είναι σωστός όρος. Πολλές φορές δεν εμπλέκονται σε τίποτα. Είναι αθώα, σε άλλες περιπτώσεις εμπλέκονται σαφώς. Οι εινώδεις ταινίες. Συχνά τις βλέπουμε και είναι και η συχνή παγίδα. Πολλές φορές
Βλέπεις ταινίες απ' έξω, τις καθαρίζεις, τις ελευθερώνεις, βλέπεις ένα φυσιολογικό ουρητήρα, μια φυσιολογική πώς και λες, εντάξει, δεν χρειάζεται, αυτές ήταν η αιτία. Η περίφημη συμφυσιόλυση, αν έχετε ακούσει, που κάποιοι παλιότεροι ουρολόγοι την ανέφεραν και την έκαναν, έχω δει να την κάνουν, είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να πάθει κανείς, να λύσει τις συμφύσεις, να ευθιάσει τον ουρητήρα, να τον δει απ' έξω φυσιολογικό και να μην κάνει πυελοπλαστική. Την έχει πατήσει. Συνήθως. Και οι υπόλοιπες αιτίες, εδώ μια τυπική περίπτωση αγγείων με τον ουρητήρα. Πάμε στη δευτεροπαθή. Στα δευτεροπαθή αίτια. Ουλή λιθιασκής αιτιολογίας. Την έχουμε δει να συμβαίνει σε πέτρες που ήταν σφινωμένες στην πυροτηρική, που χτυπήθηκαν με εξωματική λιθοτριψία ή που αντιμετωπίστηκαν ενδοσκοπικά. Μπορεί να δημιουργηθεί μια τοπική ισχυμία και να έχουμε ένα φαινόμενο στένωσης πυροτηρικής συμβολής. Δεν είναι πολύ συχνό, αλλά είναι υπαρκτό. Το ιατρογενές τραύμα. Ενδοσκοπικές επεμβάσεις εκεί. Πυελολιθοτομές. Ποιος από εσάς δεν έχει δει εικόνα στένωσης πώς μετά από πυελολιθοτομή. Πιστεύω οι περισσότεροι θα έχετε δει. Παλιές επεμβάσεις. Πριν από χρόνια χειρουργήθηκε ο ασθενής και εμφανίζεται με μια υδρονέφρωση και η εικόνα θυμίζει μια τυπική στένωση πυροτηρικής συμβολής. Και βεβαίως η προηγούμενη επέμβαση διόρθωσης πυροτηρικής συμβολής που μπορεί να προκαλέσει μια δευτεροπαθή, όπως ονομάζουμε στένωση πυροτηρικής συμβολής. Η κυστερωτική παλινδρόμηση μπορεί να συνυπάρχει σε ένα ποσοστό ευτυχώς πολύ χαμηλό σε πολύ βαριές περιπτώσεις κυστερωτικής παλινδρόμησης, όπως εδώ. Όπου στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι ένα δευτερογενές φαινόμενο λόγω των ταινιών που αναπτύσσονται ή να υπάρχει μια πραγματική στένωση πυροτηρικής συμβολής μαζί με την κυστερωτηρική παλινδρόμηση. Το ποσοστό είναι της τάξης του 0,5%. Ευτυχώς είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, από τους ασθενείς που έχουν κυστερωτηρική παλινδρόμηση, ούτε 1% καλά-καλά δεν έχει και στένωση πώς. Ένας πολύ ωραίος πίνακας, και νομίζω μετά ακολουθούν 2-3 πολύ σύντομα βιντεάκια, που τον πήρα από τα Clinics of North America του 1998. Οι συγγραφείς εκεί παρουσιάζουν μία σειρά πρωτοπαθών στενώσεων και στη συνέχεια, τα αίτια μάλλον, μία σειρά πρωτοπαθών στενώσεων και στη συνέχεια, από το ίδιο κέντρο, τα αίτια όταν είχαμε πανεπέμβαση λόγω αποτυχίας της αρχικής πυελοπλαστικής. Όλες ήταν ανοιχτές. Βλέπετε αυτό που σας είπα πριν, η ενδογενή στένωση, αυτό το δυσλειτουργικό τμήμα ή και πραγματική στένωση στην ΠΟΣ κάποιες φορές, είναι με διαφορά το πιο συχνό αίτιο. Έκτοπα αγγεία στο 11%, ανώμαλη έκφαση στο 7%, η νόδη στενή στο 3%. Ο αστερίσκος λέει ότι αυτό ήταν το κυρίαρχο αίτιο. Πολλές φορές μπορεί να έβλεπε κάποιος τη στένωση και να υπήρχε και έκτοπο αγγείο. Ή να υπήρχε έκτοπο αγγείο και η νόδη στενία. Η νόδη στενία και η υψηλή έκφηση. Συνδυασμοί δηλαδή. Αλλά αν πάρουμε και βαθμολογήσουμε, όπως έκαναν αυτοί, το κυρίαρχο αίτιο, τότε η ενδογενή στένωση είναι με διαφορά το πρώτο αίτιο. Στις δευτεροπαθείς όμως στενώσεις, μετά δηλαδή από υποτροπή. Η ενδογενή στένωση είναι με διαφορά. Το πρώτο, φεύγουν τα εκτοπαγή από τη μέση, γιατί στο ανοιχτό χειρουργείο αυτό το θέμα λύνεται. Έχει τελειώσει ουσιαστικά. Ακολουθεί η υψηλή έκφυση, η ανώμαλη έκφυση και πιο σπάνια οι νόδεις ταινίες. Και θα σας δείξω πολύ σύντομα τρία μικρά βιντεάκια. Εδώ βλέπετε μία περίπτωση στένωσης πυελοπλαστικής. Η λαπαροσκοπία μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Βλέπετε εδώ αυτές τις συνόδεις ταινίες. Οι οποίες δείχνουν αρχικά λίγο να εμποδίζουν τον ουρητήρα. Μετά όμως την παρασκευή τους βλέπετε αυτή εδώ την εικόνα. Εμένα πολύ μου αρέσει αυτός ο ουρητήρας, όπως τον βλέπω. Όταν τον κόψουμε όμως και θα τον δείτε κομμένο, σε λίγο. Βλέπετε είναι κομμένος, δεν έχει αδειάσει τίποτα. Εδώ είναι το κολόβωμα, είναι κομμένο. Δεν έχει αδειάσει τίποτα απολύτως. Είναι ένα δυσλειτουργικό τμήμα στο οποίο. Μετά τη λύση των συμφύσεων, αν δεν είχε γίνει πυελοπλαστική, απλώς θα είχαμε μια αποτυχημένη επέμβαση. Για δείτε μου ότι μόλις κόψει το ψαλίδι, πώς θα αδειάσει πύελος δείγμα της στάσης που υπήρχε σε αυτό το σύστημα. Ξαναλέω ότι οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να κατανοήσουμε την κατάσταση εκεί πολύ καλύτερα, όπως έγινε και στην νεφρεκτομή, όπως έγινε και στις επεμβάσεις του προστάτου. Πέρα δηλαδή από την τεχνολογική πρόοδο που έχουμε σημειώσει με την λαπαροσκοπική, έχουμε σημειώσει και μια μεγάλη πρόοδο στην ανατομική κατανόηση των συνθήκων εκεί. Λοιπόν, το δεύτερο βίντεο δείχνει δύο έκτοπα αγγεία, τα οποία σε πρώτη φάση, εδώ είναι περίπου πυελοτηρική, φαίνονται να εμπλέκονται και όμως θα δείτε ότι μετά την καλή Παρασκευή είναι αθώα. Είναι απλώς εκεί. Υπάρχει εδώ ένα ξεκάθαρο σημείο στενωτικό, το βλέπετε, δείτε τον άλλο ουρητήρα πώς φαίνεται, δείτε εδώ πώς φαίνεται. Τα αγγεία αυτά δεν είχαν καμία εμπλοκή στο όλο θέμα. Αντίθετα, εδώ. Ένα από τα πρώτα μας βίντεο, είναι το τρίτο μας περιστατικό αυτό, το νούμερο 3 σε αριθμό. Δείτε λίγο αυτή την εικόνα των φλεβικών κλάδων και εδώ δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Υπάρχει ένα φλεβικό στέλεχος, το οποίο έρχεται από κάτω και πιέζει τον ουρητήρα.
ένα τυπικό σενάριο εμπλοκής έκτοπου Αγίου. Θα δείτε την Παρασκευή του. Τις φλέβες μπορούμε να τις απολυνώσουμε. Τις αρτηρίες δεν μπορούμε. Εδώ είναι φλέβα. Δεν είναι, αλλά εδώ να το βλέπετε ένα πραγματικό περιστατικό και θα δείτε μια εντυπωσιακή εικόνα μόλις απολυνωθεί. Το εντυπωσιακό δεν είναι τώρα, τώρα δεν βλέπετε τίποτα. Δύο λεπτά, μερικά δευτερόλεπτα ακόμα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Θα τα πούμε μετά. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Είμαστε στα αίτια ακόμα. Εντάξει. Ίσως έπρεπε να είναι πιο γρήγορο αυτό το βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πολύ χρόνο, λοιπόν, κύριε Γιαννακόπουλε. Κοιτάξτε τι έγινε μετά την απολύνωση του Αγίου. Έπεσε όλη η πίελος κάτω. Το βλέπετε, είναι εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, δείτε λίγο αυτή τη γωνίωση. Έτσι. Δεν πιστεύω να φαντάζεται κανείς ότι δεν θα κάναμε τίποτα περισσότερο εδώ. Θα δείτε τώρα, σηκώνει η λαβίδα μια στιβάδα εινόδους ιστού που καλύπτει και λέμε, ωραία, ας ελευθερώσουμε τώρα τον ουρητήρα. Έτσι, το επόμενο λογικό βήμα. Και βλέπετε εδώ την προοδευτική λύση αυτών των συμφύσεων. Τον ευθειασμό του ουρητήρα, που προσέξτε πάλι εδώ, κοιτάξτε αυτό το κομμάτι εδώ, φαίνεται σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει κι άλλο στένωμα. Και τελικώς που καταλήγουμε πάλι σε μία πιελοπλαστική. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και να κλείσω, δυσλειτουργικό τμήμα είναι το σημαντικότερο αίτιο, φαίνεται σχεδόν φυσιολογικό, μην παραλείψετε να κάνετε πιελοπλαστική αν έχετε φτάσει μέχρι εκεί. Είναι κρίμα. Στέλιο, ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσω κ. Κολαρίκος, αναφερόμενο στην αιτιολογική βάση της στένωσης πυροδοτικής συμβολής. Έκτοπους νεφρούς και σε νεφρούς με συγγενείς ανομαλίες και μετά υπάρξουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις σε αυτή την ενότητα. Να ευχαριστήσω και εγώ όλη την Οργανωτική Επιτροπή, τον καθηγητή, τον κύριο Χατζηχρήστου, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή το να μας φωνάζει εδώ. Θέλω να ξέρετε ότι η αιτιολογία της απόφραξης πυροτηρικής συμβολής είναι άγνωστη. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και μιλάω γενικότερα, είναι η μόνη διαφάνεια για το γενικότερο. Κοιτάξτε το τελευταίο της διαφάνειας, τα μοριακά αίτια. Είμαστε μάλλον γενετικά προκαθορισμένοι όσοι από εμάς έχουν σύνδρομο πυροτηρικής συμβολής να κάνουμε ένα αδυναμικό τμήμα, όπως αυτό που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος, το οποίο είναι όπως ο αδυναμικός μεγαουρητήρας. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Όλα τα υπόλοιπα αίτια μάλλον δεν υπάρχουν. Απλώς τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αγγείο, κάνει, δεν κάνει, πιθανότητα να μην είναι προγραμματισμένο και αν θέλετε το συζητάμε. Τώρα, όσον αφορά την συχνότητα εμφάνισής τους, περίπου το 1 τρίτο των ασθενών στον πενταλοειδή νεφρό και στην νεφρική εκτοπία θα έχει σύνδρομο απόφραξης πυροτηρικής συμβολής. Στις υπόλοιπες συγγενείς ανομαλίες αυτό δεν είναι πολύ συχνό. Και τελικά στην αιτιολογία θα βρείτε αυτό που είπε και ο κ. Γιαννακόπουλος απ' όλα. Δηλαδή, θα βρείτε και διασταυρούμενο αγγείο και υψηλή έκφυση του ουρητήρα που πραγματικά δεν την πιστεύω. Είναι αυτό που σας εξήγησε ο κ. Γιαννακόπουλος και το μικρό στενωτικό τμήμα. Θα βρείτε απ' όλα. Και πολλές σειρές και μεγάλες δεν υπάρχουν. Η μεγαλύτερη που βρήκα ήταν από τον Καβούση το 2004 στην λαπαροσκοπική του εμπειρία. Επομένως, κυρίως για τον πενταλοειδή νεφρό, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, υψηλή πρόσφυση του ουρητήρα. Πιστεύω και εγώ αυτό που σας έδειξε ο Στέλιος, ότι στην ουσία ξεκινάει από χαμηλά και όπως διατείνεται, συμπαρασύρεται και ο ουρητήρας. Αυτό ίσως να μην παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βιβλιογραφία υποστηρίζει έχουμε απόφραξη από τον ισθμό, γιατί είναι ο ίδιος μηχανισμός με τον μηχανισμό του έκτοπου αγγείου που θα σας ρωτήσω αμέσως μετά. Είναι. Πιθανόν ναι, πιθανόν όχι. Όσοι έχουμε κάνει πυελοπλαστική σε έκτοπο νεφρό, σε πεταλοειδή νεφρό, δεν νομίζω κανένας να έχει κόψει τον ισθμό. Υπάρχει βιβλιογραφία που λέει ότι αν τον χειρουργήσεις και σου υποτροπιάσει, μάλλον τη δεύτερη φορά που θα μπεις μέσα πρέπει να αφαιρέσεις και το τμήμα του ισθμού. Πώς υποστηρίζεται και από τι evidence, δεν το ξέρουμε. Έκτοπο αγγείο στον πεταλοειδή νεφρό δεν είναι πολύ συχνό. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα έκτοπα αγγεία ή τα υπεράριθμα αγγεία στο πέταλο είναι πάρα πολλά, είναι εξαιρετικά, είναι ποικίλα, πρόσεχε γιατί θα ματώσει οτιδήποτε. Στην πόσο όμως δεν έχουμε πολύ μεγάλο
ποσοστό έκτοπο αγγείων στο πεταλοειδή νεφρό, αλλά αυτό δεν είναι τόσο συχνό. Ερχόμαστε στον έκτοπο νεφρό. Αντίθετα εδώ, έχουμε πολλά έκτοπα αγγεία. Όσο κατεβαίνει, πιο χαμηλή θέση έχει ο νεφρός, τόσο πιο πολλά έκτοπα αγγεία βρίσκουμε. Το ζητούμενο είναι, ποιος μπορεί να μου πει, για να, το κάνουμε λίγο διαδραστικό, όταν λέμε έκτοπο αγγείο, τι εννοούμε? Δηλαδή η ερώτηση είναι απλή. Θα περνάει μπροστά από τον ουρητήρα ή πίσω από τον ουρητήρα? Ξέρει κανένας να μου απαντήσει τη βιβλιογραφία? Πόσοι ψηφίζουν ότι θα είναι μπροστά από τον ουρητήρα? Πόσοι ψηφίζουν ότι είναι πίσω από τον ουρητήρα? Ο ορισμός λοιπόν, μάγκες, είναι πίσω από τον ουρητήρα. Αυτό είναι το έκτοπο. Όχι μπροστά από τον ουρητήρα. Αυτό είναι ο ορισμός του έκτοπου αγγείου. Να κάτι μαθαίνουμε σήμερα. Είναι λάθος να πιστεύετε ότι το έκτοπο αγγείο είναι αυτό που περνάει από μπροστά. Παρόλα αυτά, από ανατομικές μελέτες στην BOS, γιατί θα σας δείξω βίντεο που μεταθέτω από πρόστια αγγεία την πίελο μπροστά από τα μεγάλα αγγεία. Και το κάνουμε πάρα πολύ συχνά, χωρίς πιθανό να είναι λάθος. Γιατί δεν ξέρουμε καλά την παθοφυσιολογία. Το πρόβλημα είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ότι από ανατομικές μελέτες το 60-70% αφορούν των έκτοπων αγγείων, είναι πρόσθια αγγεία, ακόμα και στις αποφράξεις. Και αν δείτε, υπάρχουν του Σαμπάιο πολύ ωραίες μελέτες, δημοσιευμένες στο Urology Clinic, συνήθως εκεί τα έδιωχνουν όλα τα papers του, που το εξηγούν πολύ καλά. Και μόνο ένα, ο 7-8% από παθοανατομικές μελέτες ή νεκροτομικές μελέτες ή μελέτες που έχει κάνει ο ίδιος, βλέπουμε να είναι οπίσθιο. Επομένως, κρατήστε στο μυαλό σας ότι ο ορισμός στη βιβλιογραφία είναι το οπίσθιο αγγείο. Παρ' όλα αυτά, χειρουργικά μεταθέτουμε και μπροστά από τα αγγεία. Τώρα, στον διπλασιασμό, πώς έχουμε στο κάτω ημιμόριο? Γιατί πιο συχνά? Δεν το ξέρουμε, αλλά μάλλον φαίνεται ότι έχουμε υψηλότερη συχνότητα παλινδρόμησης στο κάτω ημιμόριο. Το ξέρετε από τον νόμο και τον κανόνα που μαθαίνουμε όλοι στην παιδοουρολογία. Και από αυτό που είπε ο Στέλιος, την δευτεροπαθή απόφραξη από παλινδρόμηση. Το διασταυρώμενο αγγείο του κάτω πόλου και εδώ υπάρχει. Και για κοιτάξτε λίγο τον άνω πόλο που το βλέπετε πολύ συχνά στους διπλασιασμούς. Στην ουσία δεν έχει πραγματική νεφρική πίελο και ίσως γι' αυτό να μην κάνει και απόφραξη τόσο συχνά. Όταν όμως το κάνει, για να είμαστε ειλικρινείς, τότε το σύνδρομο Φράλεϊ που το ακούμε παλιότερα είναι αρκετά συχνό. Αν και η νόδη στενία και το ενδοτυχωματικό στένωμα, όταν έχετε στένωμα στον άνω κάλικα, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Και νομίζω ότι εδώ τελείωσε τουλάχιστον το πρώτο μέρος το δικό μου. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, σύντομες. Παρακαλώ. Μωραέ, συνδρομά μου από Κέρκυρα. Θέλω να αναφερθώ σχετικά με την εικόνα την κλινική που μας δίνει πολλές φορές η λαπαροσκοπική μέθοδος. Στο αυτό που αναφέρθηκε ο κ. Γιανακόπουλος, λέγοντας ότι πολλές φορές εξωτερικά έχουμε ένα ψυχολογικό ουρητήρα, όμως πολλές φορές ανοίγοντας βλέπουμε ότι στην πράξη υπάρχει το στένωμα. Πολλές φορές αυτό που η δικιά μου εμπειρία έχει δει, τα μάτια μου, είναι ότι μια ανοιγούσα εκείνη τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ. Για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Η ερώτηση για την ανιούσα θα την απαντούσα πολύ σύντομα αν πηγαίναμε στην επόμενη ερώτηση. Θα σας πω την άποψη μου για την ανιούσα. Εγώ δεν κάνω ανιούσα ρουτίνα στα περιστατικά με στένωση περιοδρικής συμβολής. Θέλετε να το κρατήσουμε λίγο και να το πούμε, επειδή θα το ακούσετε αμέσως μετά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Να προχωρήσουμε τότε προς την πώς γίνεται η αξιολόγηση και η διερεύνηση ενός ασθενούς με στένωση πυελωτηρικής συμβολής. Λοιπόν, αυτή την άδεια δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Είστε ουρολόγοι, ξέρετε πολύ καλά, όλοι έχετε δει περιστατικά στένωσης πυελωτηρικής. Επομένως, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Δύο βασικά πράγματα λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση ενός ασθενούς. Καταρχήν, τα συμπτώματα και δεύτερον, την εικόνα που έχουμε στον απεικονιστικό έλεγχο. Θέλω να σας τονίσω ένα πράγμα. Η στένωση πώς είναι μια συγγενή πάθηση συνήθως. Σύμφωνα.
Η κλινική της εκδήλωση όμως μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Μην ξαφνιαστείτε αν δείτε έναν ασθενή στην ηλικία των 70 ετών να εμφανίζεται με τυπική εικόνα στένωσης πόσ. Επομένως, θα επικαλεστώ μία φράση που έλεγε ο μέντοράς μου στις ΗΠΑ, ο Steve Stream, που ήταν και ειδικός, πολύ ειδικός θεωρητής στην Αμερική στη στένωση πυροδυτικής συμβολής. Anyone can get a UBJ obstruction. Εννοώντας ότι σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να έχει στένωση πυροδυτικής συμβολής. Και ποια ήταν η ερμηνεία που έδινε. Ερμηνεία. Μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστή, αλλά ήταν η ερμηνεία. Είναι σαν την ανεπάρκεια μιας βαλβίδας. Ανάλογα με το βαθμό της ανεπάρκειας της βαλβίδας, η καρδιά μπορεί να αντιρροπήσει για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα. Κάποια στιγμή έρχεται η ρήξη της αντιρρόπησης και η κλινική εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάποιοι ασθενείς έχουν μια πολύ μικρή δυσλειτουργία εκεί. Το πυροκαλλικό σύστημα αντιρροπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κάποια στιγμή πλέον σταματάει να αντιρροπεί και εμφανίζει την πάθηση. Σύμφωνοι. Επομένως, σε όλες τις ηλικίες μπορούμε να την βρούμε. Ο μεγαλύτερος που έχω χειρουργήσει προσωπικά ήταν 74 χρονών. Ο μεγαλύτερος που βρήκα στη βιβλιογραφία ήταν 85 χρονών. Τα συμπτώματα τα ξέρετε, δεν θα επιμείνω. Ο κολικός είναι το πιο συνηθισμένο, υπάρχουν όμως και τα υπόλοιπα. Και πάμε τώρα στον απεικονιστικό έλεγχο. Αυτές είναι οι εξετάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα ξεκινούν κατά κανόνα με ένα υπερηχογράφημα. Το έχουμε όλοι στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα υπέρηχο. Θα δούμε μια υδρονέφρωση, η οποία σημειωτέων, το ξέρετε όλοι καλά, το λέω και εγώ τώρα, δεν είναι συνώνυμο της απόφραξης. Υδρονέφρωση δεν είναι συνώνυμο της απόφραξης. Αλλά όλα ξεκινούν με το υπέρηχο που θα δούμε μια υδρονέφρωση. Δεν θα δούμε πέτρα το πιο πιθανό, ούτε άλλο αίτιο. Θα μας αρχίσει να μας μπαίνει η υπόνοια και θα ακολουθεί συνήθως η τυπική εξέταση που είναι η ενδοφλέβιος πυελογραφία. Η ενδοφλέβιος πυελογραφία παραδοσιακά ήταν η αγαπημένη μας εξέταση και παραμένει. Και νομίζω ότι δεν έχει κανείς αμφιβολία σε ένα περιστατικό όπως αυτό, 24 χρονών κοπέλα, με τυπικό κολικό νεφρού και αυτή την πυελογραφία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να θέσουμε τη διάγνωση της στένωσης πυελογραφικής συμβολής. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ δυνατά στο προσκήνιο η αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία έχει μερικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, όπως και η πυελογραφία, βέβαια, μας αποκαλύπτει τους λίθους. Μας δείχνει τη διάταση του πυελογκαλλικού συστήματος και τον φυσιολογικό από εκεί κάτω ρητήρα. Μας αποκλείει τις πέτρες, ίσως πιο αξιόπιστα από οτιδήποτε άλλο. Και το πιο σημαντικό, μας αποκλείει τυχόν εξωγενείς ή ενδογενείς όγκους ή κάποιες άλλες παθήσεις, όπως για παράδειγμα έναν οπισθοφλεβικό ουρητήρα ή μια οπισθοπερηναϊκή ίνωση. Με τις σύγχρονες μεθόδους της μετοπιαίας ανασύστασης, όπως εδώ, ή των τρισδιάστατων απεικονίσεων, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Επίσης, αν κάποιος θέλει να ψάξει ειδικά για έκτοπα αγγεία, η CT αγγειογραφία, δηλαδή αίχυση και γραφικού και ταχείες λήψης με πολυτομικό σύστημα, θα μας αποκαλύψουν ακόμα και τα έκτοπα αγγεία και μάλιστα βιβλιογραφικά, για να μην σας κουράσω, ακόμα και πιο αξιόπιστα από την ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία. Το ερώτημα βέβαια είναι εδώ, αν αξίζει τον κόπο να ψάξω για έκτοπα αγγεία. Μόνο αν σκοπεύω να κάνω ενδοπυελοτομή. Αν δεν σκοπεύω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξω για έκτοπα αγγεία. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αν θα προτιμήσετε την πυελογραφία ή την αξονική τομογραφία, είναι δικό σας θέμα. Εγώ σε ένα μεγαλύτερη ηλικία ασθενή θα προτιμούσα την αξονική. Πάντα σε ένα μεγαλύτερη ηλικία ασθενή πρέπει να σκεφτούμε και κάποιον όγκο πιθανόν. Δηλαδή, σε έναν 60χρονο δεν νιώθεις και τόσο βολικά με τη διάγνωση στένωσης πώς. Σε έναν 20χρονο νιώθεις πιο εύκολα να βάλεις τη διάγνωση και με μια πυελογραφία. Εάν αποφασίσετε λοιπόν να κάνετε αξονική ή πυελογραφία, είναι δικό σας θέμα, αλλά να θυμάστε ότι αυτή η εξέταση θα αποτελέσει την εξέταση με την οποία θα συγκρίνετε όλες τις μετεγχειρητικές. Αν λοιπόν πάτε μόνο με αξονική, το follow-up του αρρώστας θα πρέπει να έχει αξονική. Αλλιώς δεν μπορείτε να συγκρίνετε με τα ανώμια πράγματα. Δεν μπορείτε να έχετε κάνει δηλαδή πυελογραφία προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ζητάτε αξονική. Δεν θα μπορείτε να καταλάβετε τίποτα. Αυτή είναι μία παρατήρηση. Η δεύτερη είναι αυτό εδώ, το σπινθυρογράφημα. Το σπινθυρογράφημα, το ρατινεργό νεφρόγραμμα για την ακρίβεια, είναι μια πολύ σημαντική εξέταση για την οποία εγώ πιστεύω ότι θα αξίζει μια ολόκληρη θεματική ενότητα στην επόμενη πορταριά με κάποιο πυρηνικό γιατρό. Εγώ θα σας πω πολύ λίγα πράγματα γι' αυτό. Καταρχήν, το ξέρετε όλοι. Δεν κάνουμε ραδιενεργό νεφρόγραμμα για να δείξουμε αν έχει στένωση πώς σε κάποιον που είμαστε σίγουροι ότι έχει στένωση πώς. Γιατί έχω ακούσει το εξής αμίμητο. Λέει να κάνουμε ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα, μήπως έχει μια πέτρα στον ουρητήρα. Αν είναι αποφρακτικό, θα έχει στένωση πώς. Φυσικά και η πέτρα στον ουρητήρα θα κάνει αποφρακτικό ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Άρα δεν είναι εξέταση για να βάλει τη διάγνωση πώς επί αμφιβολίας. Θα το κάνει πρώτον για να πιστοποιήσει την απόφραξη σε υδρονεφρωτικό σύστημα που δεν σε πείθει ότι είναι αποφρακτικό και θα το κάνει επίσης για να έχει τη λειτουργικότητα του νεφρού προεγχειρητικά. Και τρίτον, σε αμφίβολες καταστάσεις, εκεί που είναι ήξεις αφήξεις, αυτές οι ήπιες στενώσεις πώς, οι ατελείς πώς, για να πιστοποιήσεις την απόφραξη. Το ραδιενεργό νεφρόγραμμα είναι μια λειτουργική εξέταση, πολύ περίπλοκη, για να σας μιλήσω για αυτήν μέσα σε 5 λεπτά. Για παράδειγμα, ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε.
Πότε θα κάνουμε το last six που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε? Το συνηθισμένο πρωτόκολλο είναι το F20. Δηλαδή το last six χορηγείται 20 λεπτά μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Και με αυτό το πρωτόκολλο υπάρχουν αυτοί εδώ οι χρόνοι. Αν ο χρόνος κάθαρσης του πέσει, ο χρόνος που χρειάζεται η ραδιενεργός δραστηριότητα να πέσει το 50% του maximum, είναι κάτω από 10 λεπτά, θεωρείται μη αποφρακτικό. Αν είναι πάνω από 20 λεπτά, θεωρείται αποφρακτικό. Αν είναι στα ενδιάμεσα, είναι αμφίβολο. Στο F20 πρωτόκολλο ισχύουν αυτοί οι χρόνοι. Αν κάνεις πρωτόκολλο F0, δηλαδή μαζί το ραδιενεργό ισότοπο μαζί και το LASIX, είναι άλλο πρωτόκολλο αυτό. Υπάρχει το πρωτόκολλο F-15 που το LASIX γίνεται 15 λεπτά πριν τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι αρκετά περίπλοκα. Σημασία έχει ο πυρηνικός γιατρός σας να έχει σταθερό πρωτόκολλο και να έχει μιλήσει μαζί σας. Άλλη αξία του πρωτοκόλλου F-15 και άλλη το πρωτόκολλο F-20. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξέταση που καλό να την έχουμε προεγχειρητικά, γιατί και αυτή θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα. Το Whittaker Test. Μόνο για λόγους βιβλιογραφίας. Αμφιβάλλω αν ξέρει κανείς να το κάνει στον κόσμο, όχι εδώ πλέον. Αμφιβάλλω αν ξέρει κανείς να το αξιολογήσει. Το έχω βάλει μόνο και μόνο για λόγους πληρότητας. Ξεχάστε το. Ανιούσα. Η Ανιούσα είναι μια εξέταση που κατ' άλλους γίνεται ρουτίνα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται. Την Ανιούσα θα τη συνιστούσα σε 2-3 σενάρια. Όπως αυτό για παράδειγμα. Τι είναι αυτό? Είναι ένας πεταλοειδής νεφρός, να το δεξιό ημιμόριο, με διπλασιασμό του πυελοκαλκικού συστήματος αριστερά και δισχυδίου ρητήρα. Μην μου πει κανείς ότι με αυτή την πυελογραφία μπορούσα να βάλει τη διάγνωση. Γιατί θα νιώσω πολύ χαζός. Λοιπόν, με την Ανιούσα βλέπετε ξεκάθαρα εδώ το δυσλειτουργικό τμήμα. Επίσης, Ανιούσα θα έκανα οπωσδήποτε σε μια δευτεροπαθή στένωση πως. Δηλαδή όταν έχει υποτροπιάσει και καλούμε να δώσω λύση για δεύτερη φορά. Εκεί οπωσδήποτε θες Ανιούσα για να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Στην ένδοπη ελοτομή, αν σκοπεύετε να κάνετε ένδοπη ελοτομή, χρειάζεστε Ανιούσα. Γιατί πρέπει να ξέρετε πόσο είναι το μήκος του στενώματος. Είναι σχετική αντένδειξη να είναι πάνω από 2 εκατοστά. Αλλά σας πω ειλικρινά, δεν έχω δει ποτέ μου στένωση πως με μήκος πάνω από 2 εκατοστά. Ποτέ. Εγώ δεν έχω δει. Αν έχει δει κάποιος, θέλω να μου το πει τώρα. Είναι ευκαιρία. Επομένως, Ανιούσα σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις κατά την προσωπική μου άποψη. Κάποιοι κάνουν ρουτίνα. Στέλιο, έχω ένα βίντεο ενδοπυελοτομής με πάνω από 2 εκατοστά. Αν σκοπεύετε να κάνετε ενδοπυελοτομή, θα κάνετε Ανιούσα. Είναι σαφές. Πρέπει να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Στην ανοιχτή πυελοπλαστική. Και κλείνω με το ενδοαυλικό υπερηχογράφημα. Αυτή είναι η μοναδική εικόνα που έχω πάρει από βιβλίο. Έτσι, είναι από φωτογραφία, δεν είναι δική μου αυτή η εικόνα, πραγματικά. Λοιπόν, το ξέρουν πολύ λίγοι. Είναι από μια δημοσίευση του Buckley, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτό. Το ενδοαυλικό υπερηχογράφημα γιατί φτιάχτηκε? Φτιάχτηκε για αυτούς που κάνουν ενδοπυελοτομή να μπουν μέσα και με τη χρήση του ενδοαυλικού υπερήχου να διαπιστώσουν την παρουσία έκτοπων αγκείων, ώστε να ξέρουν πού θα κόψουν με ασφάλεια. Εάν δεν κάνετε ενδοπυελοτομή, δεν το χρειάζεστε καν. Εάν θέλετε να το μάθετε, πρέπει να πάτε σε κάποια κέντρα, 2-3 είναι σε όλο τον κόσμο, για να σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ σταματώσει το θέμα της αξιολόγησης, της διάγνωσης. Να ρωτήσουμε τον κ. Σκουλαρίκο αν έχει κάποια σχόλιο πάνω στο θέμα της διερεύνησης της αξιολόγησης. Όχι, όχι, δεν έχω κανένα σχόλιο για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι μόνο δεν έχω σχόλιο, ο Στέλιος έθεσε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα του νεφρογράμματος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πιστεύω ότι ούτε όλοι εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ούτε γνωρίζουμε όλοι εμείς τα μυστικά μας και ούτε γνωρίζουμε τα πρωτόκολλά μας. Και θα συμφωνήσω ότι το πρωτόκολλο ίσως χρειάζεται να το αλλάξουμε όταν έχουμε αμφιβολίες. Αυτό σαν σχόλιο. Επειδή εγώ θα σας τσακίσω, αν μου επιτραπεί η έκφραση, στην επόμενη και ζητάω συγγνώμη από τον συνομιλητή μου και από τον πρόεδρο, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, πότε τίθεται η ένδειξη για επέμβαση και πότε μπορούμε να τηρήσουμε στάση αναμονής, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Πιστεύω ότι για όλους μας και για μένα που το διάβασα και το διάβασα αρκετά, είναι το πιο ενδιαφέρον θέμα από όλα τα όσα θα συζητήσουμε. Γιατί δεν τα βρίσκουμε όλα πολύ εύκολα. Έκανα λοιπόν το εξής: έχω τροποποιήσει λίγο τις διαφάνειες από αυτές που έχω στείλει μέσα και έχω βάλει 4 περιστατικά, τα οποία είναι αληθινά περιστατικά. Όλες οι φωτογραφίες είναι δικές μου. Είναι άρρωστοι που περιμένουν να χειρουργηθούν ή να μην χειρουργηθούν από εμένα. Και πάρα πολύ έξυπνα, αν με ακούει ο κύριος Χατζηχρήστου, λέω: γιατί να αποφασίσω εγώ, αποφασίσουν 100 ουρολόγοι, να μην βρω και τον πελά μου, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το πρώτο περιστατικό λοιπόν είναι ένα κοριτσάκι 26 ετών. Έχει κάνει ολική θηροειδεκτομή για καρκίνο θηροειδούς.
και έχει υποτροπιάζοντας σκολικούς δεξιά αρκετούς μέσα στον χρόνο, 3-4 επεισόδια το τελευταίο εξάμηνο, πραγματικό περιστατικό, δεν έχει κάνει ποτέ ουρολίμωξη. Συγχωρέστε με για όποιον δεν τα βλέπει πεντακάθαρα από πίσω, στις άλλες θα τα βλέπει αρκετά καθαρά. Έχει αυτή την εικόνα δεξιά, αυτή την αξονική τομογραφία που την έχουμε κάνει. Και για όσους δεν βλέπετε πεντακάθαρα το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, σας λέω ότι ο χρόνος υποδιπλασιασμού, το ΤΑΦ 1 δεύτερο, που σημαίνει πόσο γρήγορα θα φύγει το σκιαγραφικό μας από το νεφρό μας, είναι μη μετρήσιμος, πάνω από τα 20 λεπτά. Θα ρωτήσω λοιπόν, είναι κανένας από εσάς που δεν θα χειρουργούσε αυτό το παιδί? Δηλαδή, πόσοι θα το χειρουργούσαμε αυτό το παιδί? Όλοι. Πολύ ωραία. Άρα, δόθηκε η απάντησή μου. Το δεύτερο περιστατικό λοιπόν που έχω, επομένως δεν κινδυνεύω δηλαδή να το χειρουργήσω, είναι μια κυρία 72 ετών, έχει κάνει 3 επεισόδια κυστήτιδων στη ζωή της, το τελευταίο πριν από 6 μήνες, και κάποια στιγμή το συζήταγε με τον παθολόγο της, αληθινό περιστατικό, και είπε: δεν κάνεις και ένα υπερηχογράφημα. Και στο υπερηχογράφημα βλέπει αμφωτερόπλευρη υδρονέφρωση. Και λέει: όπ, εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί, κάτι γίνεται με αυτή την γυναίκα. Και κοιτάξτε την πυελογραφία της, την αξονική της τομογραφία, είναι 72 ετών και για όσους δεν τα βλέπετε πολύ καθαρά, το ΤΑΦ 1 δεύτερο δεξιά και αριστερά είναι 10,5 και 11 λεπτά. Ποιος θα χειρουργούσε αυτή τη γυναίκα κατευθείαν? Θα χειρουργούσε κανένας αυτή τη γυναίκα? Ποιος δεν θα τη χειρουργούσε? Πολύ ωραία. Γιατί δεν θα τη χειρουργούσαμε? Πώς? Γιατί δεν είναι αποφρακτική. Okay, μα ο Στέλιος έδειξε ότι κάτω από τα 10 λεπτά... Ναι, είναι. Κάτω από τα 10 είναι μη αποφρακτικό. Μεταξύ 10 και 20 δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Κύριε Μητρόπουλε. Νομίζω πως την απάντηση θα πρέπει να τη στηρίξει κανείς ότι το πάχος του νεφρικού παρεγχείματος όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, γιατί πρόκειται για μια συγγενή νόσο, δείχνει ότι οι πιέσεις οι οποίες αναπτύσσονται εκεί πέρα μέσα δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα απώλειας νεφρικού παρεγχείματος. Επομένως, ωραία και έχει καλά. Έχει κανείς διαφορετική γνώμη, κύριος Παπαχρήστου? Όχι, απλά να συμπληρώσω ότι δεν έχει πονέσει τόσο καιρό, είπατε ότι δεν κάνει κολικούς. Okay. 3 επεισόδια ρολιμόξεων στη ζωή της 72 χρονών δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά άθρης κυκιστήδες. Μένει απέναντί μου. Πιο σημαντικό. Οκ. Θα έψαχνε κανένα τον τρόπο που κατουράει αυτή η γυναίκα στα 72 της? Εγώ το έκανα, δεν νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο, αλλά το έκανα. Τέλος πάντων, δεν είναι απαραίτητο. Προχωράμε πιο γρήγορα. Έχω έναν άνδρα 58 ετών, ο οποίος έχει αρνητικό ιστορικό, έκανε πρώτο επεισόδιο κολικού αριστερά πριν από 2 μήνες. Και κοιτάξτε εδώ, αυτές είναι, για όσους δεν βλέπουν, πολλαπλές πετρούλες. Εδώ έχει αυτή την πυελογραφία και αυτή είναι μια υψηλή έκφυση ουρητήρα. Στην αξονική τομογραφία είναι δικές μας εικόνες όλες. Και στο, το ΤΑΦ 1 δεύτερο είναι 16,5 εκατοστά. Ποιος θα χειρουργούσε τον άρρωστο αυτόν? Okay. Ποιος δεν θα τον χειρουργούσε? Είπατε δεν θα τον χειρουργούσατε. Κύριε Ιωαννίδη, γιατί? Δώστε μας μια άποψη. Επειδή έχει τις πέτρες. Δεν θα τον χειρουργούσετε επειδή έχει τις πέτρες. Έχουμε μια ολόκληρο κεφάλαιο που θα σας το αναλύσω τι πρέπει να κάνει κανείς για τις πέτρες αργότερα. Να ρωτήσω, επομένως θα δώσω απαντήσεις σε αυτό, να ρωτήσω κάτι. Πόσοι από εσάς θα χειρουργούσατε μόνο τις πέτρες? Ο Κώστας. Okay. Δηλαδή όλοι θα χειρουργούσατε, όσοι θα χειρουργούσατε και την πέτρα και την πώς? Λέει ο κ. Μητρόπουλος. Είμαι 100% σίγουρος. Εδώ δηλαδή για παράδειγμα θα ήθελα, και ο Στέλιος θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, γιατί όντως είναι πολύ ειδικός στο αντικείμενο, θα ήθελα να δω και ένα διαφορετικό πρωτόκολλο για να δω πραγματικά είναι αποφραγμένος αυτός ο άνθρωπος ή όχι. Δεν θέλω να επεκταθούμε περισσότερο, ο κ. Μητρόπουλος. Γιατί έχω ολόκληρο κεφάλαιο για αυτό. Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο για ποιο λόγο θα χειρουργούσα και τις πέτρες και τη συμβολή. Όχι για τη συμβολή αυτή καθ' αυτή, αλλά για την πολύ ψηλή έκφυση του ουρητήρα που αποτελεί και την απόλυτη αιτία για την υποτροπή της λιθίασης που θα έχει. Μάλιστα. Θα το δούμε αν είναι η απόλυτη αιτία, γιατί έχω απάντηση σε αυτό που ο κ. Μητρόπουλος είπε. Απόλυτη. Ναι, όχι, εντάξει, την... όχι, είπα αλίμονο, αν είναι πολύ συχνή. Όχι, απόλυτη, είπα αλίμονο. Λοιπόν, Στέλιο. Έχω κλειστό, όχι, ανοιχτό το έχω. Παρότι οι πέτρες, θα τα κουβεντιάσουμε πιο κάτω για τις πέτρες, παρότι όταν μπλέκονται πέτρες τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μητρόπουλο. Η υψηλή έκφυση εδώ είναι τόσο χαρακτηριστική που πραγματικά με κάνει να πιστεύω ότι οι πέτρες δεν φταίνουν σε τίποτα για την εικόνα που έχει στην υψηλή έκφυση.
Ο καθηγητής ο κ. Μελέκος. Εδώ θα κάναμε διαδερμή. Διαδερμική. Προσέγγιση. Θα μπορούσα να το βοηθήσει. Εγώ σε αυτόν τον άρρωστο τον έχω χειρουργήσει. Του έχω κάνει διαδερμική αφαίρεση των λίθων του. Μου έχει μείνει ένα υπόλοιμα, γιατί όλοι αυτοί έχουν αντιμετωπιστεί για να είμαι ειλικρινής. Μου έχει μείνει ένας πολυματικός λίθος που πραγματικά μικρό κομμάτι δεν μπορούσα να το βρω. Δεν του έκανα τίποτα για την πόση του. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει κανένα ενόχλημα, δεν έχει υποτροπιάσει η λυθίασή του. Αλλά δεν λέω ότι έκανα το σωστό για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλουμε το σπιθυρογράφο, το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά όμως να μας δείξεις. Το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μετά, σωστά. Αλλά έχω απάντηση για αυτό που είπε ο Στέλιος. Φανταστική ερώτηση αυτή που μου κάνει ο Στέλιος. Φανταστική ερώτηση και έπρεπε να το είχα φέρει για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί θα σας το απαντήσω με τις επόμενες διαφάνειες. Εγώ δεν θα ήθελα το νεφρόγραμμα, θα ήθελα την πυελογραφία. Την πυελογραφία, γιατί θα ήθελα να δω πραγματικά με τους χειρισμούς που κάνατε έστω και διαδερμικά. Το πώς έχει πλέον, μήπως έχει αλλάξει καθόλου άξονα ο νεφρός και έχει ξεριστεί κάπου αλλού. Πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να ξέρω αν ο άρρωστός μου είναι ασυμπτωματικός και αν η νεφρική του λειτουργία είναι πολύ καλή. Και είμαι χαρούμενος και με τα δύο και επομένως προχωράμε. Του έχω εξηγήσει ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάει στο Στέλιο για να τον χειρουργήσει. Για να είναι απογοητευμένος από μένα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Το τέταρτο τελευταίο περιστατικό θέλω να το δείτε προσεκτικά. Έχει μπλόφα, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, είναι 62 χρονών, αρνητικό ιστορικό. Ξαφνικά ένιωσε ένα βήθιο άλγος και έπιασε μια ψηλαυτή μάζα. Είναι πολύ αδύνατος άνθρωπος και την ψηλάφισε τη μάζα του. Και στην ουσία ήρθε γιατί του προτείνανε ότι εμείς κάνουμε λαπαροσκοπικά χειρουργία και του είπε κάποιος συνάδελφος, πήγαινε στο Μανόγλιο, χειρουργούν λαπαροσκοπικά. Έχει μια μεγάλη κίστη νεφρού, κάντο λαπαροσκοπικά. Και οι εικόνες είναι αυτές. Ποιος μπορεί να μου πει τι έχει ο άρρωστος? Εθελοντικά, παιδιά, γιατί ξέρετε. Υδρονέφρωση από την κίστη. Μήπως είναι η κίστη η οποία πιέζει την πύελο? Κίστη η οποία πιέζει την πύελο. Άλλος. Μπράβο. Μπράβο, κύριε Ζαρόγιανη. Διπλό. Έχει διπλό πυελοκαλλικικό σύστημα. Το βλέπετε στην πυελογραφία. Εγώ είδα αυτές τις δύο εικόνες. Και λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι κίστη. Δεν μου μοιάζει για κίστη. Βέβαια, είδα και τις άλλες εικόνες αξονικής. Έτσι, εσείς βλέπετε αυτές τις δύο εικόνες. Γιατί δεν είμαι τόσο έξυπνος. Γελάει ο κύριος Μητρόπουλος. Σίγουρα αυτό πιθανόν να μην χρειαζόταν και η πυελογραφία που με καθοδήγησε είναι το πιο σημαντικό. Και λέω, για κάτσε, οκ, okay, μου λέει να χειρουργηθώ τότε για το διπλό μου σύστημα. Και λέω, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ποιος μπορεί, και αν θέλει να έρθει και πιο κοντά ή από τους πίσω που βλέπετε πιο καλή εικόνα, να, καταρχήν πώς θα τον χειρουργούσατε τον άρρωστο αυτό? Κανένας. Γιατί από όλα. Έχει μια ψηλαφητή μάζα, παιδιά, την πιάνει. Δηλαδή, άμα τον δείτε, πετάγεται έτσι η μάζα του. Νομίζω ότι όλοι. Κάτι θα μου δεν πάει το αφήσετε έτσι, νομίζω δηλαδή. Αλλά ποιος θα τον. Ωραία. Από αυτούς που θα χειρουργούσαν, θέλει κανένας να σχολιάσει? Δεν φαίνεται πολύ καλά. Θοδωρή, τι χειρουργείο θα του κάνεις? Μπράβο, ρε Θοδωρή. Γιατί, ρε Θοδωρή? Είναι αποφραγμένο το πράγμα. Μόνο γι' αυτό? Δεν είναι τόσο αποφραγμένο. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Κοίτα τις καμπύλες. Σου θυμίζουν αποφραγμένες καμπύλες αυτές? Όχι ιδιαίτερα. Πες το. Δεν έχει παρέχει. Πού το βλέπεις αυτό? Μπράβο, ρε κουκλέ, αυτό είναι. Κοιτάξτε εδώ, γιατί η μπροστά δεν βλέπετε καλά, οι πίσω βλέπουν πιο καλά. Κοιτάξτε εδώ, δεν χτυπάει τίποτα τον Γκάιγκερ. Τίποτα. Θέλει μια νεφρεκτομή. Και στην ασυνοδική σακούλα ήταν, αλλά δεν είναι απολύτως σίγουρο αυτό. Επομένως, εδώ είναι πώς κατεστραμμένος ο νεφρός, αλλά δεν χρειάζεται. Και προχωράω γρήγορα, γιατί έχω πολλά να σας πω. Ελπίζω ότι δεν σας κουράσω, γιατί είναι. Ο stream που είπε ο Στέλιος πραγματικά ήταν ο κορυφαίος στην πυελοπλαστική και μέχρι να πεθάνει ήταν αυτός που έγραφε παντού και είχε τον πρώτο λόγο σε όλα. Αυτός είπε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να χειρουργούμε την πυελοπλαστική για να σώσουμε την νεφρική λειτουργία και time is everything. Το πότε θα επέμβουμε είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσα να τελειώσω με αυτή τη διαφάνεια. Και πραγματικά αυτές είναι οι ενδείξεις χειρουργείου και αντιστρέψτε εδώ οι αντενδείξεις για παρακολούθηση, πάρτε το όπως θέλετε, σε έναν άρρωστο από το Campbell 2012. Παρουσία συμπτωμάτων, μείωση της συνολικής νεφρικής λειτουργίας, επιδείνωση της ετερόπλευρης νεφρικής λειτουργίας, αποτελούν τις κύριες ενδείξεις. Και οι επιπλοκές, λιθίαση, λίμωξη και υπέρταση, αποτελούν και αυτές κύριες ενδείξεις. Και θα μπορούσα να είχα τελειώσει εδώ. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και θέτουμε ορισμένα ερωτήματα προς τον εαυτό μας κάθε φορά που βλέπουμε έναν άρρωστο.
Κάθε άρρωστος που έχει συμπτώματα πρέπει να χειρουργηθεί. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν έρχεται η μαμά για το παιδί ή ο ενήλικας, μήπως μου χαλάσει ο νεφρός. Είναι σίγουρο ότι η χρόνια απόφραξη θα οδηγήσει σε έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Και καλά, εγώ είμαι φοβερός χειρουργός και τα φτιάχνω όσοι είναι γνωστόν παιδιά όλα τέλεια. Θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία, δηλαδή τον χειρούργησα γιατί πραγματικά έπρεπε. Κοιτάξτε τι γίνεται στα παιδιά με 16 χρόνια παρακολούθησης. Ό,τι από αυτά που θα αναφερθώ για τα παιδιά πω λάθος, αν ο Κώστας ο Γιφτόπουλος είναι εδώ που νομίζω ότι έχει μια ή όποιος άλλος συνάδελφος έχει εμπειρία παιδιατρική, να με διορθώσει. Τα περισσότερα από τα παιδιά στην παρακολούθηση με 16 χρόνια θα χρειαστούν χειρουργείο. Και αυτό που ξέρουμε για τα πιο μικρά παιδιά είναι ότι εάν κάνουμε άμεση πυελοπλαστική, θα φτιάξει η λειτουργία του νεφρού μας, θα ξαναγυρίσει τι που ήταν πρώτα. Και αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί τι σου λέει, μπορείς να περιμένεις, αλλά μπορείς και να χειρουργήσεις. Και τα περισσότερα είναι έτσι. Στα παιδιά λοιπόν, το επόμενο ερώτημα που σας έθεσα είναι, θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία μετά την πυελοπλαστική? Και το ερώτημα είναι αν διαφυσβήτητο στην νεογνική ηλικία. Άρα με τα κριτήρια που θα σας πω και τη βρεφική, εκεί πρέπει να χειρουργούμε. Στα παιδάκια όμως είναι διφορούμενο. Θα του κάνω ένα χειρουργείο, μπορεί να μην έχει πολλά συμπτώματα, αλλά δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Και οι ενδείξεις τελικά του χειρουργείου είναι η διάταση για τα παιδιά. Αυτό είναι το τελευταίο supplement του τράχοντος μηνός από το European Urology και ήμουν εξαιρετικά τυχερός που υπήρχε γιατί έκανα λίγο κόπο. Και αυτές είναι οι λειτουργίες. Υπάρχει μια βαθμονόμηση της διάτασης, το μέγεθος της διάτασης, η σχετική νεφρική λειτουργία και η απώλεια της νεφρικής λειτουργίας πάνω από 5% κατά την παρακολούθηση. Αυτά είναι ενδείξεις χειρουργείου στους ενήλικες. Εγώ δεν ήξερα πόσες μελέτες υπάρχουν παρακολούθησης απόφραξης πυελοτηρικής συμβολής σε ενήλικες. Υπάρχουν 4. Θα σας δείξω και τις 4. Οι 3 είναι εδώ, στον πίνακα. Από αυτές, πρωτόκολλο παρακολούθησης και αυστηρά κριτήρια επέμβασης είχαν μόνο οι 2. Ποια ήταν λοιπόν αυτά? Το πρωτόκολλο παρακολούθησης με MAG3 και υπερηχογράφημα. Και τα κριτήρια ήταν λειτουργικά, να χάσει ο νεφρός πάνω από το 10% της σχετικής του λειτουργίας ή να γίνει συμπτωματικός με κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Μόνο το 1 τρίτο ή πολύ το 1 τρίτο που έγινε, μπορεί να πει κάποιος, που οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν σε χειρουργείο και για να είμαι ειλικρινής χειρουργήθηκαν λόγω έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας ή εμφάνισης καινούριου πόνου. Και αυτό είναι σημαντικό για το πώς θα ενημερώσουμε τον άρρωστό μας. Η τέταρτη είναι μια συγκριτική μελέτη, είναι η μόνη που υπάρχει στη βιβλιογραφία, το 2000-2001, παρακολούθησης βέζους πυελοπλαστικής. Δεν είναι καλά σχεδιασμένη μελέτη, γιατί δεν είναι καν head-to-head μελέτη, γιατί οι περισσότεροι άρρωστοι που είχαν πόνο ή απόφραξη στο πυθυρογράφημα κάνανε πυελοπλαστική και οι περισσότεροι που δεν είχαν τίποτα από τα δύο πήγανε συντηρητικά. Επομένως δεν μπορούμε να είμαστε πολύ σοβαροί για τα αποτελέσματά τους. Παρόλα αυτά παίρνουμε κάτι σπουδαία αποτελέσματα από αυτούς, ότι ο σχηματισμός λίθου, η πυελονεφρίτιδα, ο υπολοιματικός πόνος, δηλαδή πόσο πονέσαν οι άνθρωποι αυτοί μετά, δεν διέφερε ούτε στην πυελοπλαστική, ούτε σε αυτούς που κάνανε παρακολούθηση. Ήτανε το ίδιο. Πιθανόν αυτό σημαίνει, καλά κάναμε και χειρουργήσαμε αυτούς που χειρουργήσαμε, γι' αυτό η μελέτη δεν είναι πολύ καλή, καλά κάναμε και παρακολουθήσαμε αυτούς που παρακολουθήσαμε. Και φυσικά αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε αυτούς που υποβλήθηκαν σε πυελοπλαστική έφτιαξε η νεφρική τους λειτουργία. Στατιστικά σημαντικό. Βέβαια από το 40 να πάει στο 47, εντάξει. Αυτό που συνέβη όμως δεν επιδεινώθηκε στατιστικά σημαντικά η νεφρική λειτουργία, η ετερόπλευρη, σε αυτούς που παρακολούθηθηκαν. Και δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των δύο, για να είμαστε ειλικρινείς. Στην πυελοπλαστική, αν τον χειρουργήσετε θα διατηρηθεί ή θα βελτιωθεί η νεφρική λειτουργία του νεφρού. Υπάρχουν τόσες μελέτες υπέρ και άλλες τόσες κατά με μεγάλο χρόνο παρακολούθησης που πραγματικά εγώ δεν έβγαλα άκρη, για να είμαι ειλικρινής. Σκέφτηκα και έψαξα τρέχοντας τη βιβλιογραφία να δω τι γίνεται όταν χειρουργώ μονήρι νεφρό. Μόνο δύο μελέτες υπάρχουν. Και εκεί το JFR φαίνεται ότι βελτιώνεται και αυτή είναι η μόνη ένδειξη που πραγματικά λέμε ότι μάλλον αν χειρουργήσω τον νεφρό αυτό θα βελτιωθεί η νεφρική του λειτουργία. Και 3-4 τελευταίες διαφάνειες. Είναι καλύτερο να χειρουργήσω αυτό προς τέλος, κάτω από τα 30, πάνω από τα 30. Δεν έχει καμιά σχέση με την ηλικία. Ψάξτε τη βιβλιογραφία, θα βρείτε απ' όλα. Δεν νομίζω ότι η ηλικία, όπως είπε ο Στέλιος, παίζει κριτήριο.
τελικά πότε πρέπει να χειρουργήσω τον νεφρό, σε ποια σχετική νεφρική λειτουργία. Κάποτε λέγαμε όταν έρχεται σε εμάς ενήλικα κάτω από τα 20% δραστηριότητα, αυτόν τον άρρωστο πρέπει να του βγάλει τον νεφρό. Στα παιδάκια κάτω από το 10%. Δεν είναι ακριβώς έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι μπορεί να βελτιωθεί και μάλιστα περισσότερο σε αυτούς. Οι πιο πολλές μελέτες λένε ότι είναι καλύτερα όταν έχουμε την ετερόπλευρη νεφρική λειτουργία πάνω από τα 30 και όλες συμφωνούν. Δεν πάει στην, πάει στην επόμενη. Ότι μάλλον δεν έχει καμία ωφέλεια όταν η σχετική νεφρική λειτουργία είναι πάνω από το 40, δηλαδή αν δείτε 41, εκεί και να τον χειρουργήσετε, πιθανόν να μην ωφεληθεί σε τίποτα ο νεφρός εφόσον δεν έχει την ένδειξη. Και τελικά γυρίζω στο αρχικό, στην αρχική διαφάνεια που σας έδειξα μετά τα περιστατικά. Αυτές είναι οι ενδείξεις που όλοι μας ακολουθούμε σήμερα για να παρακολουθήσουμε έναν άρρωστο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια. Κάποια ερώτηση? Στέλνω κάποιο σχόλιο. Όχι, νομίζω ήταν πλήρης ο Αντρέας, τα είπε όλα, δεν έχουν να πω. Κάποια ερώτηση πίσω. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω... γιατί δεν το γνωρίζω εγώ, αν ξέρεις εσύ από τις μελέτες, αν έχει βρεθεί ένα νούμερο αυτών των ασθενών που έχουν παρακολουθηθεί, ποιοι σε ποσοστό έχουν αναπτύξει καρκίνο στην πίελο λόγω της τάσης των ούρων. Υπάρχει τέτοια μελέτη που να λέει ότι όταν έχουμε ένα παιδί 20 χρονών που έχει διάταση, έτσι, έχει απόφραξη, σε μια παρακολούθηση. Αλέξανδρε, 15... δεν έχω ιδέα, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει διαμελή. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Επομένως... Σχετισμός αυτός που είναι λογικός, παρότι έχει λογική, δεν έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχει καμία. Ευχαριστώ. Το μόνο που μπορώ να πω, Αλέξανδρε, είναι, για να είμαι ειλικρινής, ότι αν υπήρχε έστω και ένα τέτοιο περιστατικό, τα μεγάλα βιβλία ή τα μεγάλα καλά review μάλλον θα το είχαν αναφέρει. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει... Προσωπικά έχω δύο case report δημοσιευμένα, αλλά έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει. Είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει και σου μιλάω και από προσωπική εμπειρία σε κοπελίτσα η οποία ήταν 17 χρονών. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί εγώ έχω ψάξει, δεν μπόρεσα να βρω στη βιβλιογραφία συσχέτιση ανάλογα με τα αίτια από τα οποία έχει προφυγεί. Ο καλός πανεπιστημιακός, ελπίζω να μην μαλώσει ο Διονύσης, ο Μητρόπουλος, λέει. Έλα να το δημοσιεύσουμε. Ωραία, απλά και μόνο ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα σε case report, γιατί ειδικά σε σπάνια πράγματα, το επεσήμενο συνάδελφος, έχετε δύο σπάνιες οντότητες. Η επιπλέον σπανιότητα είναι η συνύπαρξη αυτών των δύο σπανιοτήτων και γι' αυτό το λόγο έχετε case reports. Γιατί απλά και μόνο τα δημοσιεύσατε, έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς αιτιολογική συσχέτιση και επιπλέον στην ιστορία της αποχετευτικής μοίρας πιο πολύ θα σκεφτεί κανείς τη λυθία σε σχέση με την πλακώδη μετάπλαση και το καρκίνωμα πλακώδες πλέον καρκίνωμα και όχι τίποτα άλλο. Αλλά όταν υπάρχει λυθία συμμεπώς είναι ένδειξη χειρουργείου. Άρα... Ωραία, αφού συγκρατήσουμε σε αυτήν την ενότητα ότι ο στόχος της θεραπευτικής μας παρέμβασης είναι η πρόληψη της επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας, ο κ. Γιαννακόπουλος θα αναφερθεί στο ερώτημα αυτό που βλέπετε στην διαφάνεια. Υπάρχει θέση σήμερα, Στέλιο, στις ενδοσκοπικές τεχνικές? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με μια πρώτη της προσέγγισης του θέματος. Αυτές είναι οι μέθοδοι οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν, οι ενδοσκοπικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση μιας στένωσης πυροτηρικής συμβολής. Βάλτε ένα μεγάλο χ στα δύο πρώτα για να τελειώνουμε και κρατήστε τα δύο τελευταία και τελειώσαμε με αυτό. Η διαστολή με μπαλόνι δεν είναι θεραπευτική αντιμετώπιση, αγαπητοί συνάδελφοι. Όποιος κάνει διαστολή με μπαλόνι σε στένωση πυροτηρικής συμβολής, μάλλον κάνει ψυχοθεραπεία στον εαυτό του, θέλοντας να πιστέψει ότι κάτι κάνει. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Έτσι, κανένα απολύτως νόημα. Ούτε στην πρωτοπαθή, ούτε στη δευτεροπαθή, ίσως. Το AccuSize πρωτοεμφανίστηκε για άπειρους ενδορολόγους, τότε που η ενδορολογία ήταν στα σπάργανα, το έβαζες μέσα και έκανες ακτινοσκοπικά τη δουλειά σου. Σήμερα που έχουμε την εμπειρία με τα ουρτηροσκόπια και με τη διαδερμική προσέγγιση, το AccuSize ουσιαστικά είναι παρελθόν. Επομένως, μιλάμε για την ουρτηροσκοπική ενδοπυελοτομή και την διαδερμική ενδοπυελοτομή.
θεωρητικά μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις. Θεωρητικά. Υπάρχουν όμως κάποιες σχετικές αντενδείξεις. Και λέω σχετικές γιατί δεν απαγορεύεται να κάνει κανείς μια ενδοπιελοτομή. Απλά θα πρέπει να ξέρει ότι αν την επιχειρήσει εδώ, τα ποσοστά επιτυχίας του είναι σημαντικά χαμηλότερα. Και οι αντενδείξεις αυτές είναι, οι σχετικές αντενδείξεις είναι η μεγάλη υδρονέφρωση, το ποσοστό λειτουργίας του σύστηχου νεφρού να είναι κάτω από 25%, το μήκος στένωσης πάνω από 2 εκατοστά, εξού και ανάγκη μιας ανιούσας ουρήτερο πυελογραφίας, εάν πάτε να κάνετε ενδοπυελοτομή, και η ύπαρξη ενός έκτοπου αγγείου με ερωτηματικό. Το ερωτηματικό πώς προκύπτει. Όλη η ιστορία με τα έκτοπα αγγεία, που έκανε και την διχογνωμία για τα έκτοπα αγγεία να φτάσει στα ύψη, ξεκίνησε με αυτή τη δημοσίευση του Van Gang το 1994 στο Journal of Urology. Ο Van Gang βγήκε και είπε το εξής, ότι όταν έχω έκτοπο αγγείο, το ποσοστό επιτυχίας της ενδοπυελοτομής πέφτει σε ένα ποσοστό της τάξης του 30%. Δηλαδή είναι εξαιρετικά χαμηλό αν υπάρχει έκτοπο αγγείο. Χώρια από τον κίνδυνο της αιμορραγίας, υποτίθεται πως αν κόψεις ένα συγκεκριμένο σημείο, lateral, όπως λέμε, στο πλάι δηλαδή, δεν θα φας αυτό το αγγείο ακόμα και αν υπάρχει. Όμως η επιτυχία της επέμβασης είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εφόσον υπάρχει έκτοπο αγγείο. Αυτά έλεγε ο Van Gang τότε και ξεκίνησε όλη αυτή η διχογνωμία τι γίνεται με τα έκτοπα αγγεία. Υπάρχουν και άλλες μελέτες, όπως αυτή εδώ, πιο πρόσφατη, που λέει ότι το αποτέλεσμα μιας ενδοπυελοτομής δεν είχε καμία σχέση με την παρουσία ή απουσία έκτοπου αγγείου. Όπως και να έχει, το έκτοπο αγγείο, αν σκοπεύετε να κάνετε ενδοπυελοτομή, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να έχει επιληθεί πριν προχωρήσουμε σε αυτή την επέμβαση. Λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματα, μάλλον ψέματα, πριν πάω σε αυτό, να πούμε λίγο τα ποσοστά επιτυχίας. Αυτά είναι τα ποσοστά επιτυχίας. 65 με 90 που λέει, δίνει η βιβλιογραφία στην πρωτοπαθή στένωση, στα παρθένα περιστατικά, αυτά που πρώτο χειρουργούμε, και στη δευτεροπαθή στένωση, αυτό που χειρουργήσαμε και απέτυχε, το ποσοστό είναι περίπου ίδιο, λίγο καλύτερο. Σε όλες τις μελέτες, αν συγκρίνετε αντίστοιχα αποτελέσματα, θα δείτε ότι η ενδοπυελοτομή για δευτεροπαθή στένωση έχει λίγο καλύτερα ποσοστά. Είναι λίγο καλύτερη. Ίσως γιατί έχει φύγει από τη μέση το δυσλειτουργικό τμήμα και απλώς πας και ανοίγεις ένα στενοτικό τμήμα, ένα πραγματικά στενοτικό τμήμα. Είναι μια εξήγηση. Ποια είναι τα προβλήματα της ενδοπυελοτομής όμως συνολικά? Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με την παρουσίαση, που, τη δική μου τουλάχιστον. Πάρτε την, αντιγράψτε τη, μοιράστε τη, βάλτε το όνομά σας. Όποιος μου κλέψει αυτή την εικόνα, λίμωνο του. Θέλω το copyright εδώ. Είναι η πιο ωραία ενδοπυελοτομή που έχω δει στη ζωή μου. Και είναι ο ίδιος νεφρός, προσέξτε τον λίγο, να δείτε κάλικα προς κάλικα ότι είναι ο ίδιος νεφρός. Είναι μια καταπληκτική ενδοπυελοτομή. Δυστυχώς δεν είναι έτσι οι ενδοπυελοτομές. Τουλάχιστον δεν είναι έτσι όλες. Αυτή, ξαναλέω, είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει ποτέ μου σε ενδοπυελοτομή. Ποια είναι τα προβλήματά της όμως, γενικά της ενδοπυελοτομής? Έχει σαφέστατα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας από την εμπελοπλαστική και αυτά τα αποδεχόμαστε έχοντας σαν αντίβαρο τη χαμηλή επεμβατικότητα. Με ερωτηματικό αυτό που είπα. Όχι χαμηλή επεμβατικότητα, αν το αποδεχόμαστε, το χαμηλότερο ποσοστό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται σε βάθος χρόνου. Και θα σας δείξω μία μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο 2006. Το 2006, μία από τις καλύτερες μελέτες που θα βρείτε για στένωση πυελοτηρική στη βιβλιογραφία. Δεν θα βρείτε πολλές καλές μελέτες, λόγω της φύσης της πάθησης, ίσως. Δημοσιευμένη, παρακαλώ, από τη Mayo Clinic με senior author τον Segura, ο οποίος δεν ζει πια, ο οποίος είναι αυτός που, αν θέλετε, ακόμη περισσότερο από τους άλλους, έκανε πιο δημοφιλή την διαδερμική ενδοπυελοτομή. Και μάλιστα με μια πολύ στανταρισμένη τεχνική, με τη χρήση ψυχρού μαχαιριδίου. Έχουν ένα follow-up εδώ περίπου 14 με 16 χρόνια. Το 1988 ξεκίνησε το πρώτο περιστατικό, μέχρι το 2004, 16 χρόνια follow-up. 16 χρόνια μάλλον έκταση μελέτης, με συγχωρείτε. Με ένα μεγάλο follow-up περίπου της τάξης των 3,5 χρόνων, μέσος όρος. Και βλέπετε εδώ τις δύο καμπύλες. Εδώ είναι το ποσοστό free of failure, το να μην αποτύχει, το να είναι ελεύθερος της πάθης, να επιτύχει, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ είναι τα χρόνια. Κάθε δύο γραμμές αντιστοιχούν σε ένα χρόνο. Και δείτε λίγο την πυελοπλαστική που ως επιτοπλίστων περιελάμβανε ανοιχτά περιστατικά και τα τελευταία μόνο χρόνια, μετά το 2000, είχε λαπαροσκοπικά, άρα είναι κυρίως ανοιχτά εδώ, και από κάτω η καμπύλη για την ενδοπυελοτομή. Και δείτε ότι ήδη από τον πρώτο χρόνο, στη δεύτερη γραμμή δηλαδή, έχουν μια διαφορά της τάξης του 20%. Δηλαδή, τα ποσοστά επιτυχίας της πυελοπλαστικής, ανοιχτής και λαπαροσκοπικής, είναι 20% καλύτερα ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο. Και όσο περνούν τα χρόνια, βλέπετε ότι, ναι, πέφτει λίγο και η πυελοπλαστική, αλλά πέφτει σαφώς περισσότερο η ενδοπυελοτομή. Και αν θέλουμε να το δούμε σε αριθμούς, 182 περιστατικά στην ενδοπυελοτομή, 175 στην πυελοπλαστική, πολύ καλή αριθμή για την πάθηση αυτή. Το follow-up, σας το είπα, είναι ικανοποιητικό follow-up για την πάθηση. Ικανοποιητικό, όχι το καλύτερο.
Και βλέπετε εδώ το υπολογισμένο ποσοστό ελεύθερο, μάλλον ελεύθερο αποτυχία, να το πούμε απλά, στα 3 χρόνια, στα 5 και στα 10, βλέπετε 63, 55, 41, πέφτει και η πιελοπλαστική, αλλά σαφώς ο ρυθμός πτώσης της ενδοπιελοτομής είναι πολύ ταχύτερος. Συμπέρασμα. Θα σας πω κάτι που το είπα άλλη μια φορά στο προηγούμενο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Είμαι λίγο απογοητευμένος, γιατί και εγώ, όπως και κάποιοι άλλοι, επενδύσαμε στην ενδοπιελοτομή. Είναι μια επέμβαση πολύ ενδοουρολογική, αν μου επιτραπεί η έκφραση. Τεχνικά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και φαίνεται πως μάλλον κάναμε κακή επένδυση. Αν με ρωτήσετε σήμερα ποια πιστεύω ότι είναι η θέση της ενδοπιελοτομής, συνοψίζεται αυτά που βλέπετε πίσω μου. Σαν επέμβαση διάσωσης, έκανα μια πιελοπλαστική, ανοιχτή, λαπαροσκοπική, ρομποτική και απέτυχε. Η πρώτη επόμενη λογική σκέψη είναι η ενδοπιελοτομή. Με ποσοστά επιτυχίας καλύτερα από την πρωτοπαθή ενδοπιελοτομή. Και σαν μέθοδος σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις, και τα βασικά δύο κριτήρια επιλογής είναι τα δύο υπογραμμισμένα. Ασθενής μεγάλης ηλικίας και μεγάλου χειρουργικού κινδύνου. Και να σας δώσω και ένα όριο. Μέχρι τα 70 θα έκανα πιελοπλαστική. Από τα 70 και πάνω σε ένα συμπτωματικό ασθενή που έρχεται με διάγνωση στένωσης πόσης, πιθανόν θα έκανα ενδοπιελοτομή και με πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση, αν είχε και μικρού βαθμού διάταση, απουσία έκτοπων αγκίων και ίσως και μια συνοδό νεφρολιθίαση. Αυτά τα τρία δεν αποτελούν τα κριτήρια επιλογής. Το κύριο είναι αυτό και αυτό. Αν υπάρχουν και αυτά, με ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα εκτελούσα μια ενδοπιελοτομή. Παρόλα αυτά, και παρότι το γεγονός ότι πιστεύω ότι η ενδοπιελοτομή φθήνει πια, ξεκάθαρα, εγώ θα σας δείξω ένα πολύ μικρό βιντεάκι με τους πολύ γρήγορους χρόνους, τους βασικούς χρόνους επέμβασης. Έχουμε δείξει εδώ στην Πορταριά τις προηγούμενες χρονιές ουρητηροσκοπικές ενδοπιελοτομές. Σήμερα θα σας δείξω μια διαδερμική ενδοπιελοτομή με λέιζερ. Έχουμε μπει στο νεφρό διαδερμικά, συνήθως από μέσο ή πάνω κάλικα, για να έχουμε καλή πρόσβαση. Βλέπετε, βλέπουμε προς τα κάτω την πυλωτηρική. Βάζουμε ένα μπαλόνι για να κάνει διαστολή. Δεν έχει καμία θεραπευτική αξία, απλώς διευκολύνει τους χειρισμούς. Είναι ένα τρίκ για να κάνει την περιοχή πιο ανοιχτή και να μπορείς να δουλέψεις καλύτερα. Καμία άλλη θεραπευτική αξία δεν έχει. Ο άρρωστος έχει το κεφάλι από εκεί, τα πόδια είναι από εδώ, είμαστε αριστερά. Αυτό είναι το πλάι του κορμιού του δηλαδή. Το σύρμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν θα φανεί το σύρμα, θα δείτε, δείχνει προς το κεφάλι του ασθενούς. Η τομή γίνεται στο πλάι του σώματος. Lateral, τελείως lateral. Και ξεκινάμε με ρυθμίσεις του λέιζερ γύρω στο 1,2 με 1,5 είναι καλά και 10 Hz συχνότητα. 1,2 με 1,5 τζάουλ και 10 Hz. Υψηλή ενέργεια. Λέει. Υψηλή ενέργεια. Ναι, με 0,8 τζάουλ δεν πρόκειται να κόψει. Έτσι. Και αρχίζουμε και κάνουμε προοδευτικές κινήσεις. Προτιμώ να είμαι από έξω, από τον ουρτήρα προς τα μέσα. Αυτή είναι η κίνηση συνηθισμένη. Στην ίδια, στο ίδιο κανάλι, διαδοχικά περάσματα κάθε φορά που όλο και βαθαίνουν. Με προσοχή, γιατί μπορεί καμιά φορά να δεις αγγείο. Να το δεις, να προλάβεις να το δεις. Ή να το κόψεις ελάχιστα. Πάντα η τομή επεκτείνεται και προς την πίελο. Δείτε λίγο στο βάθος, ήδη φαίνεται ουρητήρας, βλέπετε το κανάλι που φαίνεται στο βάθος. Η τομή πρέπει να επεκταθεί περίπου 1/100 προς την πίελο. Και να κόψεις βαθιά, να βγεις απ' έξω. Λοιπόν, εδώ ένα τρίκ. Βάζουμε το στέν ενδοπιελοτομής, 7 φρένς στο κάτω μέρος, 14 στο φαρδί. Οι πιο πολλοί τελειώνουν εδώ. Εδώ θα σας πω ένα μυστικό που εφαρμόζουμε. Αφού βάλουμε το στέν, ξαναγυρνάμε πίσω. Πάμε και βλέπουμε τι μας έμεινε. Βλέπετε, δεν έχουμε βγει τελείως έξω. Παρότι νομίζουμε ότι κόψαμε βαθιά, υπάρχει ακόμα ιστός. Και πάμε εδώ με το λέιζερ και ξανακόβουμε. Αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο το χρησιμοποιούμε ευρέως όταν κάνουμε αυτή την επέμβαση. Σας το συνιστώ. Θα φάει και μερικές το στέν, δεν την γλιτώνει, αλλά δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι, μην τροστρωμάζει η εικόνα αυτή εδώ. Σημασία έχει ότι με αυτό το τρίκ μπορείς να ξεκαθαρίσεις. Να, ο ουρητήρας εδώ, βλέπετε τον ουρητήρα κάτω. Μπορείς να κόψεις πραγματικά μέχρι έξω χωρίς να σου μείνει ούτε ίχνος ιστού. Και εδώ το extravasation που θα κάνεις μετά με την έχεις είναι δεδομένο. Έτσι δεν με καμία φόλια θα έχεις extravasation. Θέλω να δείτε λίγο το βάθος του ουρητήρα. Εδώ φαίνεται ο ουρητήρας εκεί στο βάθος. Ένας ουρητήρας πραγματικά φαρδής, χωράει άνετα το stent. Εδώ. Εντάξει, φαίνεται ο ουρητήρας. Και αυτό είναι το χάσμα που προέκυψε. Μετά βέβαια ακολουθεί η τοποθέτηση της νεφροστομίας. Εδώ είχαμε κάνει δύο δρόμους για να πιάσουμε και μια πέτρα σε μια άλλη θέση. Και θα δείτε βέβαια το extravasation, το οποίο έχει προκύψει από το accu size. Επειδή ήταν τυφλή η διατομή, έπρεπε να δεις extravasation για να είναι ικανό το κόψιμο. Στις διατομές τις ενδοσκοπικές, αφού το βλέπεις πόσο βαθιά έχει πάει, το extravasation εδώ είναι δεδομένο. Έτσι. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις ή να περάσουμε κατευθείαν στις άλλες τεχνικές. Καλύτερα,
Θα συζητήσουμε όλα για το ρόλο της ανοιχτής, κυρίως της ανοιχτής, αν έχεις θέση σήμερα, Ανδρέα. Η ομιλία αυτή δεν είναι debate, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συμφωνώ με ό,τι είπε ο Στέλιος. Νομίζω ότι και εγώ και ενδόμηχα και ο ίδιος, στο τέλος της ομιλίας θα σας πείσουμε ότι ενδοουρολογικά δεν χρειάζεται καν να μάθετε την επέμβαση. Εγώ τουλάχιστον είμαι πεπισμένος γι' αυτό και αν θέλετε το συζητάμε. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν της ανοιχτής, της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής πυελοπλαστικής σήμερα? Βεβαίως, συγγνώμη. Θεωρείται, το θεωρούνταν, είναι δικιά μου πρόσθεση, μπορεί να μην το ασπαστεί η πλειοψηφία από εσάς. Θεωρείται λοιπόν ή θεωρούνταν θεραπεία εκλογής. Γιατί? Αυτές είναι οι μόνες μελέτες με μακροχρόνιο follow-up που το δικαιώνουν. 95-97% επιτυχία. Μιλάμε για δεκαετία και πλέον, αν δείτε καλά τα νούμερα. Επομένως, είναι μια εξαιρετικά καλή μέθοδος. Και γι' αυτό, 2012, δημοσίευση από survey στην Αμερική, μεσότητα της Αμερικής, όχι από όλες τις πολιτείες, είναι η πιο πολύ χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Η ρομποτική έρχεται αμέσως και πιστεύω αφορά μέχρι το 2008 βέβαια. Πιστεύω ότι τώρα τα πράγματα και στην επόμενη δημοσίευσή τους ίσως να έχουν αλλάξει. Τελικά έχω μελέτες να συγκρίνω. Ρε παιδιά, τι να κάνω, ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά? Υπάρχουν και για την διαπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική και την οπισθοπεριτοναϊκή. Και τι δείχνουν αυτές? Δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα. Τόσο για το ποσοστό της συνολικής επιτυχίας, όσο ανακούφιση από τα συμπτώματα ή ακτινολογική βελτίωση, αυτό που βλέπουμε. Επομένως, θα πει κανένας είναι το ίδιο. Όμως όλες οι μελέτες, αυτές που σας έδειξα, λένε ότι η ανοιχτή έχει μεγαλύτερη νοσηρότητα, περισσότερο πόνο, μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας και μεγαλύτερο χρόνο ανάρρωσης. Άρα αυτό δεν είναι μάλλον gold standard πλέον, κατά την προσωπική μου γνώμη. Σύγκριση ανοιχτής λαπαροσκοπικής στα παιδιά. Το review είναι πολύ πρόσφατο, του 2011 του Μαΐου, μετα-ανάλυση, δεν είναι review, με συγχωρείτε, ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τους ενήλικες και στα λειτουργικά, αλλά και όσον αφορά τον πόνο. Φαίνεται ότι και στα παιδιά είναι καλύτερο το λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Μελέτες οι οποίες να λένε ανοιχτή versus ρομποτική, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Τα αποτελέσματα της ρομποτικής είναι εξαιρετικά καλά, αλλά και συγκρίσιμα με τις λαπαροσκοπικής. Και αυτή είναι ένα συστηματικό review του 2009 που σύγκρινε λαπαροσκοπική με ρομποτική πυελοπλαστική και τα αποτελέσματα ήταν, κατ' εμέ, όχι μεγάλες διαφορές, λίγο καλύτερα για το ρομπότ, 10 λεπτά μικρότερο εγχειρητικό χρόνο, σιγά τα αυγά, θα πει κανένας για να είμαστε ειλικρινείς, και σημαντικά μικρότερος χρόνος νοσηλείας. Μα πώς τον μετρήσανε δεν αναφέρεται στο συστηματικό review, γιατί αυτό εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Επομένως, μάλλον και το ρομπότ με το λαπαροσκοπικό χειρουργείο είναι το ίδιο. Και εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, φαντάζομαι. Τι είναι δύσκολο με τη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική χειρουργική? Νομίζω ότι έχει μια πιο μεγάλη καμπύλη εκμάθησης. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις τη λαπαροσκοπική ρομποτική εμπειρία σου με την πυελοπλαστική. Κυρίως γιατί πρέπει να έχεις συραφή. Πρέπει να ξέρεις δηλαδή τη συραφή και δεν είναι τόσο απλό. Με το ρομπότ, προσωπική μου γνώμη, πολύ πιο εύκολο. Και τα δύσκολα περιστατικά είναι μικρή ενδονεφρική πύελος. Έψαξα όλη τη βιβλιογραφία. Πρόσφατα, μόνο πριν από 1,5 χρόνο, ένα άρθρο για μικρή ενδονεφρική πύελος και λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Εγώ ίσως εκεί να υπάρχει μια ηλιαχτίδα για την ενδοπυελοτομή. Στις περιπτώσεις υποτροπής θα σας μιλήσω και στα πολύ μικρά παιδάκια ίσως να είναι πιο δύσκολα τα περιστατικά. Φυσικά, δεν μπορώ να αφήσω έξω το κόστος. Γιατί από την ίδια πρόσφατη μελέτη δημοσιευμένη φέτος στο Journal of Urology, λέει ότι το ρομπότ είναι το πιο ακριβό. Το ανοιχτό χειρουργείο δεν είναι το πιο φθηνό. Το λαπαροσκοπικό χειρουργείο φαίνεται ότι είναι το πιο φθηνό. Τώρα, τι είναι πιο φθηνό και πιο ακριβό σε κάθε χώρα, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε κλινική και για κάθε άρρωστο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καθορίσει κανένας. Να παίξουμε τα δύο βιντεάκια. Ευχαριστώ. Να το πάω πίσω λίγο. Ποιος Γιαννόπουλος την έχει κάνει? Δεν μπορώ να το ελέγξω από εδώ. Ωραία. Ταυτόχρονα.
Λοιπόν, δικά μου χειρουργία και τα δύο δικά μας χειρουργία και τα δύο της κλινικής, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει κάτι δικό μου. Ρομποτικό αριστερά, λαπαροσκοπικό δεξιά. Και θα σας πω ορισμένα τρίκ όσο θα τρέχετε τα βιντεάκια, για να είμαστε ειλικρινείς. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ο βασικός παράγοντας την πυελοπλαστική, κινητοποιήστε καλά την πύελο. Μου το έμαθα ο κ. Μπεκόπουλος. Αγόρι μου, αν δεν κινητοποιήσεις καλά την πύελο, δεν θα κάνεις πολλά πράγματα. Και γι' αυτό μέχρι και σήμερα κινητοποιώ καλά την πύελο. Όπου βλέπω αγκείο, όπως και στις δύο περιπτώσεις, μεταθέτω την αναστόμωσή μου μπροστά. Σας το εξήγησα, δεν μπορώ να το στηρίξω 100%, αλλά το κάνω σχεδόν πάντα για να μην έχω αμφιβολίες γιατί δεν το έκανα στην υποτροπή μου. Βάζω στεντ ή δεν βάζω στεντ στην πυελοπλαστική. Όταν ξεκίνησα, έβαζα στεντ για 2 εβδομάδες. Το είχα διαβάσει κάπου από τον Στίβεν Ακάντα και έλεγα ότι αυτό κάνει πιο διαταμένη την πύελο, καλύτερη την αναστόμωσή μου όταν είναι λεπτός ουρητήρας. Σήμερα μπορούμε είτε να αφήσουμε έναν ουρητηρικό καθετήρα που θα το δείτε στο βιντεάκι της ρομποτικής. Αυτό κάνω. Αφήνω έναν ουρητηρικό καθετήρα περίπου μέχρι τη μεσότητα, κάτω από το PUJ. Αποστηρωμένος ο άρρωστος σε πανί τα έξω γενετικά όργανα και από κάτω, όταν είμαστε έτοιμοι με το πίστο τοίχωμα της αναστόμωσης, μου σπρώχνει ένα stand, θα το δείτε, και περνάω, μου σπρώχνει το guide wire και περνάω το stand από πάνω. Γιατί βιάζεται κάποιος να μου πει από πέναντι, μπορεί να το περάσεις με ένα stand από ένα πόρτα από πάνω προς τα κάτω, και αυτό θα το δείτε σε ένα βίντεο. Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο το πώς θα το περάσεις. Το ερώτημα είναι, θα αφήσεις ή δεν θα αφήσεις stand. Προσωπικά αφήνω πάντα stand σε όλες μου τις πυελοπλαστικές. Αυτό λέω. Πριν, όταν ξεκίνησα την εμπειρία μου με το λαπαροσκοπικό χειρουργείο, άφηνα για μια εβδομάδα ή και μερικές φορές 2 εβδομάδες. Πριν την επέμβαση, είναι σημαντικό γιατί... Πριν την επέμβαση, αυτό λέω. Συγχωρέστε με. Δεν το κατάλαβα εγώ. Δεν σας βολεύει τεχνικά να είναι διατεταμένη η πύελος για να μπορείτε... Όχι. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου. Βλέπετε. Συγχωρέστε με, δεν το κατάλαβα. Βλέπετε ότι εδώ προϋπάρχει το stent. Όχι, παιδιά, μόλις αναγνωρίσει τον ουρητήρα και προθέσει προσπάθεια. Είναι αδύνατο να χάσει την πυελοπλαστική. Τι είναι πώς. Όχι, 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 διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Το πρόβλημα που τελικά γίνεται δύσκολο, ενώ το stent το βάζουμε για να διαταθεί ο ουρητήρας, να παραλύσει, να έχω μεγαλύτερο εύρος του ουρητήρα. Τελικά εκεί είναι το μυστικό. Σε δυσκολεύει περισσότερο γιατί ο ουρητήρας κάνει τέτοιο είδημα που δεν βλέπεις καλά τον αυλό του για να περάσεις. Αυτή είναι η εμπειρία. Τώρα πια δεν βάζω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα με δυσκολέψει τον αυρό που είναι η συμβολή, παιδιά. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι αδύνατο να μην το βρεις. Το αν θα κόψουμε την πύελο σε μεγάλο εύρος ή όχι. Μεγάλο debate, αμφισβήτηση. Άλλοι λένε όχι, άστινο όπως είναι. Άλλοι είναι όχι, πάρτινα σε μία ευθεία γραμμή. Δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται με την πυελοπλαστική σου. Σε μία ευθεία γραμμή. Δηλαδή να κάνεις το reduction της πυέλου. Ίσως δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα το reduction, έχει όμως νόημα να μην γονιώνει η αναστόμωσή σας ή να μην αφήνουμε, να μην κάνουμε εμείς τεχνικά υψηλή πρόσφυση του ουρητήρα. Να μην αφήνουμε κομμάτι να μπορεί να αδειάζει, γιατί η πύελος και ο ουρητήρας, το κομμάτι της συμβολής είναι αδυναμικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε τόσο πολύ. Δηλαδή αυτά τα νευρά δεν θα αποκτήσουν μια καλή συσταλτικότητα μετά, τα περισσότερα από αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς. Η διαφορά με το ρομπότ, λοιπόν, και ο Στέλιος θα σας δείξει κάτι διαφορετικό, είναι το πώς σπατουλάρουμε τον ουρητήρα. Δεν χρειάζεται να βάλετε άλλο τροκάρ, δεν χρειάζεται να στρίψετε, δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάσετε. Όπως και να τσιμπήσετε τον ουρητήρα από οποιαδήποτε γωνία, με τις 365 μοίρες που γυρίζει ο βραχίωνας του ρομπότ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσετε να το σπατουλάρετε και πάρα πολύ καλά, όπως είδατε. Η σειραφή, κοιτάξτε. Εδώ η σειραφή έγινε με τον αριστερό βραχίωνα, με το αριστερό χέρι. Είναι τόσο εύκολο και είναι τόσο εύκολη η αναστόμωση. Είναι υποκειμενικό αυτό που λέω, δεν έχουν γίνει μετρήσεις, αλλά είναι τόσο πιο εύκολη σε σύγκριση με το λαπαροσκοπικό, που νομίζω ότι έχει ένα αβαντάζ στο ρομποτικό χειρουργείο, κατά την προσωπική μου γνώμη. Και αυτό το καταλαβαίνει κανείς όταν πραγματικά καθίσει στην κονσόλα και κάνει μια πυελοπλαστική. Συνήθως φτιάχνουμε το πίστιο τείχωμα και τα δύο περιστατικά, να πω, είναι από την αρχική μας εμπειρία και η λαπαροσκοπική πώς, επίτηδες το έβαλα αυτό, και η ρομποτική. Και προσωπικά δεν έχω κάνει τόσο. Ποια προτιμάω? Ποιο ρομπότ. Ποιο ρομπότ, του υγεία. Δικαιού την έχει το επάγγελμα. Είναι γνωστό σε όλους. Μα είναι νόμιμο, καθόλου νόμιμο. Όχι, το ρομπότ του υγεία είναι. Τώρα όμως πολύ σύντομα θα είναι το ρομπότ του λαϊκού, να το έχετε πω. Σας φιλοξενούμε. Το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω.
Κοιτάξτε τώρα, έχω περάσει το οδηγό σύρο. Κάπου εδώ είναι ο ουρητηρικός καθετήρας, δεν φαίνεται, μπορείτε να το δείτε καλά. Μέσα από τον οποίο απ' έξω περνάω το οδηγό μου σύρμα. Πάνω από αυτό θα περάσω το στέντ μου, θα το τοποθετήσω μέσα στην πίελο και κάνει τη ζωή μου εξαιρετικά εύκολη και πιο γρήγορη. Σε ένα βιντεάκι το οποίο όλα τα βίντεο που βλέπετε και οι εικόνες είναι δικές μου πλην ενός του βίντεο, γιατί δεν είχα δικό μου προσωπικό, που θα σας το δείξω μετά, του πώς κάνεις λαπαροσκοπική πιελοπλαστική και αφαιρείς λίθους μέσα από την πιέλο, που μου το έχει δανείσει πολύ ευγενικά και μου το έχει δώσει ο Κώστας Τραβοδήμος από το Λαϊκό. Γι' αυτό οφείλω να το αναφέρω. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη πιέλο και από πόσο αρκετό κομμάτι έχουμε κόψει. Και αφού κάνουμε το οπίσθιο τείχωμα της αναστόμωσης πρώτα, γιατί είναι το δύσκολο τμήμα κατά την προσωπική μου γνώμη, στην λαπαροσκοπική, όταν πρωτοξεκινήσαμε, βάζαμε δύο οδηγά σύρματα δεξιά, δύο οδηγά ράματα και αντιστρέφαμε με το βοηθό να μου κρατάει. Αυτό πλέον το έχουμε καταργήσει για να μπορώ να φτιάξω και το ένα και το άλλο τείχωμα. Και αφού λοιπόν φτιάξουμε την αναστόμωσή μας, σειράπτουμε ό,τι κομμάτι της πιέλου υπάρχει και αυτό εξαιρετικά εύκολο με το ρομπότ και βέβαια με το λαπαροσκοπικό χειρουργείο. Νομίζω ο έμπειρος χειρουργός δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει λαπαροσκοπικά, για να είμαστε ειλικρινείς, και τοποθετούμε μία παροχέτευση στην περιοχή, γιατί η εμπειρία και τα δύο χειρουργεία είναι διάπερι των ΑΙΚΑ. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και μπορούμε να τα σταματήσουμε τα βιντεάκια. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο, τελειώνουμε σε 30 δεύτερα. Κάνει και το επόμενο σχόλιο, Αντρέα, για τη συσχέτιση της λιθίας με την πόση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι, όπως είπε ο Στέλιος, και ένα κομμάτι το οποίο πολλά πράγματα είναι διφορούμενα. Πόσο συχνό είναι, μπορώ να έχω πάλι το χειρισμό... Δεν έχω το χειρισμό από το τηλεκοντρόλ. Τον έχω, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Πόσο συχνό είναι, περίπου το 1 τρίτο των αρρώστων που έχουν πως, έχουν και πέτρες. Και τελικά πρέπει να ξέρουμε ορισμένα ερωτήματα. Τι έκανε, η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Δηλαδή, φταίει η απόφραξη για το σχηματισμό των λίθων. Υπάρχει πιθανότητα ο λίθος να φταίει για την απόφραξη, αυτό που είπε ο Στέλιος, και πώς θα το βρω. Ποιοι άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες συνυπάρχουν για τη λιθίαση, νομίζω ότι είναι καινούργια και αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό που είπα, αν ποιος έκανε πιο να ξεκινήσει, και η ύπαρξη του λίθου τελικά θα επηρεάσει τον τρόπο που εγώ θα χειρουργήσω τον αρρωστό μου ή θα τον αντιμετωπίσω. Ό,τι σας δείξω στηρίζεται στον αέρα, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί το level of evidence δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο. Υπέρ του ότι εξαιτίας της στάσης των ούρων κάνω πέτρες είναι η στάση των ούρων και η λίμωξη. Και τι είναι αυτό το οποίο μας το λέει, μα άμα τη χειρουργήσω την πως, τότε πέφτει και η υποτροπή της λιθίασης. Δηλαδή η συχνότητα να μου ξανακάνει πέτρες ο άρρωστος πέφτει. Και αυτό είναι υπέρ της δευτεροπαθούς λιθίασης, αν θέλετε. Έλατε όμως που εγώ πιστεύω ότι συμμετέχουν και η βιβλιογραφία βέβαια, μεταβολικές ανομαλίες. Γιατί από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία από τις αποφράξεις, από τις πως, δεν έχει λίθους, άρα και κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Και οι άρρωστοι οι οποίοι έχουν πως στον ένα νεφρό κάνουν λιθίαση και στον απέναντι νεφρό. Και επίσης έχει βρεθεί ότι όλοι οι τύποι των λίθων, αυτές είναι μελέτες πως με μεταβολικό έλεγχο της λιθίασης, όλοι οι τύποι των λίθων σχηματίζονται στην πως, άρα δεν είναι μόνο η στάση των ούρων ή η φλεγμονή. Κάτι άλλο συμβαίνει με τους αρρώστους. Και έχει βρεθεί λοιπόν ότι αν χειρουργήσω την πιελοπλαστική και δεν δώσω μεταβολική θεραπεία στον άρρωστό μου, ο άρρωστος αυτός θα υποτροπιάσει περισσότερο συχνά στη λιθίασή του. Άρα αν τον χειρουργήσω και του δώσω και μεταβολική θεραπεία, θα κάνει λιγότερο πιθανά πέτρες. Επομένως, ο μεταβολικός έλεγχος χρειάζεται σε αυτούς τους αρρώστους, γιατί μπορεί να είναι και αυτό ένα αίτιο της λιθίασης. Συμμετέχει στην ανάπτυξη της απόφραξης. Ο Στέλιος το είπε πολύ γρήγορα με ένα σχόλιο. Εγώ θα συμπληρώσω ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σχηματίζονται εξαιτίας της πέτρας ή πρώτα ξεκινάει η ενδοτυχωματική στην πως κρυσταλλοποίηση, εκεί δημιουργείται πέτρα και δευτεροπαθώς δημιουργείται απόφραξη. Και βέβαια, βλέπετε την εικόνα αυτή, είναι εικόνα από τον Κάμπελ, νομίζω, όπου βλέπετε όταν μια σφινωμένο λίθο, κοιτάξτε πώς έχει κάνει τη φυσιολογική πως και επιδεινώνει την υδρονέφρωση, αυτό που είπε ο Στέλιος.
Τελικά τι θα κάνω με αυτούς τους αρρώστους, θα τους παρακολουθήσω? Η απάντηση είναι όχι. Αυτό που είπε ο κ. Μητρόπουλος στην αρχή, πρέπει κάτι να κάνουμε με αυτούς. Γιατί αν τους παρακολουθήσουμε μόνο, αυτοί οι άρρωστοι θα υποτροπιάσουν, είτε είναι ενήλικες είτε είναι παιδιά. Πώς θα ξέρω ότι είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής η υπός μου, δηλαδή να αφαιρέσω πρώτα το λίθο, να βάλω μια νεφροστομία, να κάνω το Mark 3 και το Whittaker μετά ή πριν την νεφροστομία? Πόσοι έχετε βρεθεί σε αυτό το δίλημα? Κανένας άλλος? Okay. Πόσοι ξέρετε πόσες μελέτες υπάρχουν πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στους ενήλικες? Δεν ξέρω καμία, θα πει να σου πω. Καμία. Δεν υπάρχει καμία. Και είναι εντυπωσιακό. Και αν θέλετε συζήτηση να σας ρωτήσω στις αμφιλεγόμενες πόσες μελέτες υπάρχουν, βάλτε μου ωραία ένα stent και αν περάσει ο πόνος του, έλα να τον χειρουργήσουμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε. Αυτός είναι ο αλγόριθμος από τον Σμιθ που έλεγε ο Στέλιος για την ενδοπυελοτομή. Τα είπε πολύ γρήγορα παρόλα αυτά. Και είναι σίγουρο ότι όταν κάνετε ενδοπυελοτομή, η επιτυχία δεν μπορείτε να κάνετε μόνο ενδοπυελοτομή. Βγάλτε και τις πέτρες, αυτό είναι βεβαιωμένο. Παρόλα αυτά, υπάρχει η μελέτη που έδειξε ο Στέλιος, υπάρχει το 2008 από τον Μπάγκλι παρόμοια μελέτη που στην ουσία, κατά την προσωπική μου γνώμη, μακροχρόνια, καταργεί την ενδοπυελοτομή. Και ανοιχτό χειρουργείο λοιπόν, εξαιρετικά καλή επιτυχία. Θα δείξουμε και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε όμως ότι εδώ έχουμε minimal invasive που πρέπει να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και την ίδια και τα πλεονεκτήματα που συζητήσαμε προηγουμένως του λαπαροσκοπικού του ρομποτικού χειρουργείου. Και κάναμε για το Παγκόσμιο της Ενδορολογίας ένα review πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Λαπαροσκοπικοί υπάρχουν συνολικά το 2009 123 ασθενείς. Κοιτάξτε το stone free rate πολύ υψηλό, το obstruction free rate πολύ υψηλό και ένα ικανοποιητικό follow-up στο χρόνο. Επομένως, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει λαπαροσκοπικά εξίσου καλά με ανοιχτά. Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες και ούτε νομίζω ποτέ στο συγκεκριμένο αντικείμενο ότι θα υπάρξουν. Το 2009 υπήρχαν μόνο 48 ασθενείς με πολύ υψηλά ποσοστά και με λίγο μεγαλύτερο follow-up. Άρα και ρομποτικά γίνεται εξίσου καλά όπως και με το ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό το βιντεάκι λοιπόν το έχω δανειστεί από τον Κώστα του Σταυροδήμου. Εγώ έχω κάνει δύο περιστατικά, δεν τα έχω γυρίσει βίντεο, με πολύ μικρές πετρούλες. Κόβει λοιπόν την συμβολή, χωρίς να έχει στεντ μέσα όπως βλέπετε. Κόβει και την πίελο. Προσωπικά και με στήρα καλλιέργεια όρων, όταν κόβω την πίελο και χύνει το νερό, έχω πάντα την αναρρόφηση εκεί να πέσει στη δουλειά όσο λιγότερο γίνεται. Και εδώ για όσους βλέπετε μπαίνει το εύκαμπτο νεφροσκόπιο, ιστεοσκόπιο στην ουσία. Βλέπετε τον εσωτερικό των καλύκων. Ευτυχώς οι πέτρες στην ΠΟΣ είναι πάντα μικρές και εκεί θα το υποψιάζεστε σχεδόν πάντα. Και με το μπασκετάκι τραβάμε την πέτρα και συνήθως τη βγάζουμε από το ένα από το τροκάρ με το μπασκετάκι όπως το βλέπετε και στο βίντεο. Είναι δικό μας βίντεο, νομίζω, από το φραγμένο. Ακολουθεί η πιελοπλαστική. Φωνάζει, ρε. Και στην ουσία, εδώ είναι το τελευταίο. Να το αφήσουμε εδώ, γιατί αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τις πέτρες και την πλαστική πώς. Ερωτήσεις, σχολεία πάνω στις τεχνικές, ιδιαίτερα αντιμετώπιση της πώς. Μάλλον προς το τέλος. Αυτό είναι ενδεικτικό βέβαια ότι και σας το λέω σαν παρατήρηση, την επόμενη φορά θα αφήνετε κενά στις ομιλίες για να υπάρχουν ερωτήσεις. Λοιπόν, ναι. Μετά από την συνεχίζω λίγο ένα σχόλιο. Θέλω ένα σχόλιο. Σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, δεν άντεξα στον πειρασμό να κάνω ένα συμπληρωματικό σχόλιο. Ουσιαστικά θα υπερθεματίσω λίγο εδώ για να πω την αλήθεια σε αυτά που είπε ο Ανδρέας για ένα πολύ ξεκάθαρο κλινικό δίλημα. Έχουμε έναν ασθενή με μία πέτρα στο νεφρό και μία διάταση. Μία εικόνα που σας θυμίζει στένωση πώς. Για να το πω καλύτερα, μία ατελή πώς. Τι κάνουμε? Του βγάζουμε την πέτρα και κάνουμε πιελοπλαστική σε ένα χρόνο? Μήπως να βγάλουμε την πέτρα και να το ξαναδούμε? Υπάρχει ένα δίλημα και θα σας πω πώς αυτό δημιουργείται. Γιατί είναι πολύ συνηθισμένο κλινικό σενάριο. Αυτή εδώ είναι μία τυπική εικόνα λίθων
σε μια τυπική εικόνα στένωσης πως. Είναι μικρή λίθη, περίπου μέχρι ένα εκατοστό maximum, είναι σε κάλικα, άρα δεν μπορούν να έχουν καμία εμπλοκή και βλέπετε μια τυπική διαταμένη πίελο. Αυτό είναι ένα χειρουργείο που θέλει πυελοπλαστική και αφαίρεση στον ήθο σε ένα χρόνο. Καμία αμφιβολία. Πάμε σε αυτό. Είναι μια πέτρα στα 1,9 cm και μια, μάλλον είμαι στην πίελο, μια ήπια διάταση της πιέλου και των καλύκων. Εγώ θα την έλεγα μια υποψία πως. Συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί? Είναι μια ατελή στένωση πως πιθανό αυτό? Πιθανό. Όχι. Ωραία. Η πέτρα, ξαναλέω, κολυμπάει κάπου στην πίελο. Δεν είναι σφινωμένη στην πυελοδυτική συμβολή. Προσέξτε. Είναι άλλο αυτό που η πέτρα είναι ξεκάθαρα σφινωμένη στην πυελοδυτική συμβολή και άλλο που κολυμπάει στην πίελο. Το όχι θα το έλεγα ξεκάθαρα εδώ. Είναι μια πέτρα στην αριστερή πίελο, η οποία είναι ξεκάθαρα στο σημείο της πυελοδυτικής, άρα θα έλεγα ότι εδώ ναι, εδώ θα βγάλω μόνο την πέτρα. Στο προηγούμενο περιστατικό όμως δεν είμαι τόσο σίγουρος. Θα σας δείξω μία εικόνα ενδοσκοπική. Κύριε Μητρόπουλε. Νομίζω πως ένα σημαντικό στοιχείο στο προηγούμενο περιστατικό που πρέπει να το αξιολογήσετε είναι την καλλικεκτασία, που σημαίνει ότι υπάρχουν αυξημένες ενδοπιελικές πιέσεις. Ναι. Αυτό το πράγμα οφείλει κανείς να το πάρει πολύ σοβαρά υπόψη του. Και όχι μόνο τη σκιαγράφηση ή μη του ουρητήρα προκειμένου. Το σύστημα αυτό έχει μία διάταση. Είναι σαφές αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει στένωση πώς ή μήπως με κάποιο τρόπο εμπλέκεται ο λίθος σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να βγάλουμε όλη την πέτρα? Το ερώτημα είναι αυτό. Εδώ ξαναλέω, είναι ξεκάθαρο. Ναι, θα βγάλεις την πέτρα. Στο προηγούμενο υπάρχει μια απορία. Θα σας δείξω μια εικόνα από ένα βίντεο διαδερμικής λιθοτριψίας. Αυτή εδώ είναι η πέτρα και δείτε λίγο τι γίνεται από ίδημα στο επίπεδο της πυελοδυτικής συμβολής. Πίσω θα φανεί τώρα, κοιτάξτε το ίδημα. Σαν αυτό που βλέπουμε στην κίστη στα στεν. Πίσω υπάρχει ο ουρητηρικός. Εδώ είναι η πυελοδυτική συμβολή, θα φανεί. Τροπή έχουμε βάλει πριν από 10 λεπτά για να κάνουμε διαδερμική. Αυτό το είδημα είναι αυτό που δημιουργεί την ψεύτικη εικόνα στένωσης πυελοδυτικής συμβολής σε ένα λίθο που δεν είναι σφινωμένο στην πυελοδυτική, είναι στην πίελο και κολυμπάει. Και για να δείτε πόσο εντυπωσιακό μπορεί να γίνει, πάμε σε ένα πέταλο. Δύο πέτρες και κάποιες μικρές και μια πολύ μεγάλη διάταση. Διαδερμική λιθοτριψία και μόνο, και αυτή είναι η μεταχειρητική εικόνα μετά τη διαδερμική. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν έχετε πέτρες σε ένα διαταμένο σύστημα που σας θυμίζει στένωση πως, μη βιαστείτε να το χαρακτηρίσετε στένωση πως. Μπορεί να φταίνε μόνο οι πέτρες. Πως μπορεί να το ξεχωρίσει κανείς? Θέλει εμπειρία. Θα σας πω δύο τρίκ. Ένα, οι πέτρες συνήθως να μην είναι μεγάλες. Όταν οι πέτρες δεν είναι πολύ μεγάλες, μάλλον είναι πάει για στένωση πως. Αν τα βλέπετε πέτρα 2-2,5 εκατοστά, αρχίστε να ενεργοποιείτε την πέτρα. Δεύτερον, πού είναι η πέτρα? Αν οι πέτρες είναι σε κάλικες, δεν έχουν καμία σχέση. Αν είναι στην πίελο, μπορεί να εμπλέκεται. Επί αμφιβολίας, βγάλτε την πέτρα, αφήστε την νεφροστομία κανένα μήνα, κάντε μια νεφροστομογραφία, ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα, ό,τι άλλο θέλετε απεικονιστικά. Και αν δείτε ότι έχετε στένωση πως, χειρουργήστε σε δεύτερο χρόνο. Είναι τραγικό να πάει να κάνει κανείς μια πιελοπλαστική σε αυτόν τον ουρητήρα με το είδημα που σας έδειξα διαχειριτικά, να πάτε να ράβετε και να κόβετε και πολλές φορές μάλιστα να κάνετε μια άσκοπη πιελοπλαστική που δεν τη χρειαζόταν καν ο ασθενής. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Τρόπος παρακολούθησης και πόσο καιρό? Λοιπόν, πώς παρακολουθούμε? Πώς παρακολουθούμε τον ασθενή και για πόσο καιρό? Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας δείξω κατευθείαν το μεταχειρητικό πρωτόκολλο που ακολουθούμε εμείς. Μοιάζει πάρα πολύ με τα πρωτόκολλα που θα βρείτε και στη βιβλιογραφία. Είναι λίγο τροποποιημένο, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το στεν το βγάζουμε στις 6 με 8 εβδομάδες. Έτσι λέει η βιβλιογραφία, 6 με 8 εβδομάδες, αλλά για να πω την αλήθεια, πιάνει τις 6 και το βγάζουμε και μετά. Δηλαδή στις 6 ακριβώς δεν θυμάμαι να βγάλαμε σε κανένα. 6 με 8 εβδομάδες. Ένα μήνα μετά την επέμβαση κάνουμε την πρώτη απεικονιστική εξέταση. Άρα, 8 εβδομάδες στο στεν, 2 μήνες και ένας μήνας, είμαστε στο τρίμηνο μετά το χειρουργείο. Κάνουμε τον πρώτο απεικονιστικό έλεγχο. Συνήθως αυτό είναι πυελογραφία, αν πυελογραφία είχαμε κάνει προεγχειρητικά. Αξονική, αν είχαμε κάνει αξονική προεγχειρητικά. Και ένα υπερηχογράφημα που παρά τους όποιους περιορισμούς έχει, τον βαθμό ενυδάτωσης του ασθενούς για παράδειγμα, καλό είναι να το έχουμε γιατί θα αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο σύγκρισης. Τρεις μήνες αργότερα, στους 6 από το χειρουργείο, κάνουμε ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα, κατά προτίμηση με MAG3, είναι πιο αξιόπιστο, το οποίο επίσης θα συγκρίνουμε με το προεγχειρητικό. Το κάνουμε 6 μήνες μετά για να δώσουμε το maximum χρόνο στο νεφρό να ανακάμψει από την στένωσή του και την όποια ταλαιπωρία του προκάλεσε η απόφραξη.
και το υπερηχογράφημα πάλι απλώς για να συγκρίνουμε. Ξανά μία πιελογραφία ή αξονική, ξανά τι είχαμε κάνει προηγητικά, στον ένα χρόνο από το χειρουργείο και από εκεί και μετά ο ασθενής παρακολουθείται σε ετήσια βάση με υπερηχογράφημα που πάντα, πάντα μα πάντα πρέπει να συγκριθεί με τα προηγητικά και με τα εγχειρητικά. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Και κατά περίπτωση, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το περιστατικό, μπορεί να προσθεθεί ραδιενεργό νεφρόγραμμα που σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που ακολουθούμε σταθερά. Τώρα, για πόσο χρόνο παρακολουθούμε τον άρρωστο? Λέμε σε ετήσια βάση, αλλά δεν σας είπα εδώ για πόσα χρόνια. Επίτηδε δεν σας το είπα, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι η γνωστή μελέτη που δείξαμε και πριν, από τη Mayo Clinic. Δείτε λίγο για την πυελοπλαστική, ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποτροπών έχει εμφανιστεί ήδη στο πρώτο έτος. Ο Steve Stream έλεγε τότε, μιλώντας για τις ανοιχτές πυελοπλαστικές, 80% των υποτροπών θα εμφανιστεί μέσα στο εξάμηνο και το 1-10% μέχρι το έτος. Το 90-92% των υποτροπών θα το έχει στο πρώτο έτος, έλεγε. Έκανε λάθος. Μιλούσαν για την ανοιχτή, και όμως έκανε λάθος. Οι πιο πολλές παρόλα αυτά πυελοπλαστικές στον πρώτο χρόνο θα έχουν υποτροπιάσει. Ένα σημαντικό ποσοστό συνεχίζει να υποτροπιάζει και αργότερα. Για την ενδοπυελοτομή, βλέπετε ότι στα 2,5 χρόνια έχουμε την πιο μεγάλη κάθοδο της καμπύλης και αρχίζει και κάνει ένα πλατό μετά, αλλά βλέπετε ότι πέφτει κι άλλο, συνεχίζει να πέφτει, μέχρι και τη δεκαετία. Άλλη μελέτη, την ανέφερε πριν ο Ανδρέας από το κέντρο του Μπάκλεϊ, Πενσιλβάνια, του Τόμας Ζέφερσον. 128 ουρητηροσκοπικές ενδοπυελοτομές, 116 λαπαροσκοπικές πυελοπλαστικές. Στην ανάλυση Kaplan-Meier, αποτυχίες εξακολουθούσαν να εμφανίζονται και στα δύο γκρουπ ακόμα και μετά την πενταετία. Και αυτή είναι η καμπύλη που δείχνει τη μεγάλη κάμψη που έχει στους 25 μήνες η ενδοπυελοτομή, που συνεχίζει όμως να πέφτει μέχρι και κοιτάξτε εδώ, στους 100 μήνες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι πως και η πυελοπλαστική εξακολουθεί να πέφτει, η λαπαροσκοπική. Κοιτάξτε εδώ, το βέλος έχει μια σημαντική πτώση περίπου στους 50-55 μήνες. 50 μήνες περίπου. Και οι δύο σε βάθος χρόνου φθήνουν. Και επειδή κάποιος θα μου πει, καλά μας τα λέτε εσείς, αλλά μας μιλάτε συνέχεια για την ενδοπυελοτομή και συνέχεια για τη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική. Τι κάνει η ανοιχτή? Δημοσιευμένη το 2004 στο Urology Internationalis από τους γείτονές μας εδώ τους Τούρκους, ένα κέντρο στην Τουρκία, 180 πυελοπλαστικές ενήλικες ανοιχτές, follow-up 9,4 έτη, εξαιρετικά. Ποσοστό επιτυχίας πολύ καλό, υποτροπές 57% στο τρίμηνο, 43% πολύ αργότερα στο follow-up. Άρα και η ανοιχτή πυελοπλαστική πέφτει. Συμπέρασμα. Η διάρκεια παρακολούθησης πρέπει να είναι μακροχρόνια, ανεξαρτήτως ποια χειρουργική μέθοδο έχετε εφαρμόσει. Ποιο είναι αυτό το μακροχρόνια, πώς θα το ορίσουμε με κάποιο αριθμό, αδυνατό να σας απαντήσω. Θα σας έλεγα ότι η πενταετία μου μοιάζει ένα μίνιμουμ ικανοποιητικό διάστημα. Να συνεχίσει. Να κάνω ένα σχόλιο, Στέλιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Στέλιος. Επειδή αυτό με έχει απασχολήσει εξαιρετικά σημαντικά, γιατί είναι αυτό που θα μας ρωτήσει ο άρρωστος. Δηλαδή, πόσο καιρό και μάλιστα τα νέα τα παιδιά, για πόσο χρονικό διάστημα θα κάνουν σπιθυρογραφήματα, γιατρέ μου, ή υπερηχογραφήματα, που λέει ο Στέλιος. Το υπερηχογράφημα, παρένθεση. Το υπερηχογράφημα είναι ακριβώς, Στέλιο? Όχι, δεν είναι, αλλά είναι μια. Έχει φανεί, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, δύο συνεχόμενες αυξήσεις της διάτασης στο υπερηχογράφημα σχετίζονται με απώλεια νεφρικής λειτουργίας πάνω από το 5%. Και έτσι παρακολουθούν τα παιδιά από εδώ και πέρα. Κάνουν ένα Mac3 στην αρχή, μετά από το χειρουργείο και μετά με υπερηχογράφημα. Έτσι το παρακολουθούν. Εγώ θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί ψάχνοντας τη βιβλιογραφία πολύ για αυτό το θέμα, παρατήρησα κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Το 90% που είπε ο Στέλιος υποτροπιάζουν τον πρώτο χρόνο και πάρα πολλά κέντρα αποδεσμεύουν τους αρρώστους μετά από τον πρώτο χρόνο. Και ο λόγος είναι γιατί έχουν παρατηρήσει πολύ λίγες από αυτές τις υποτροπές, συγγνώμη, από τους αυτούς που έχουμε χειρουργήσει, δεν θα κάνουν συμπτώματα επί υποτροπής. Άρα διώχνουν τον άρρωστο στο σπίτι και του λένε, αν έχει συμπτώματα ξαναέλα. Είναι μια παρατήρηση, το βρήκα σε πάρα πολλά, αν διαβάσετε για την πυελοπλαστική, που μικρό ποσοστό των αρρώστων θα κάνει υποτροπή της απόφραξης χωρίς να έχει συμπτώματα. Και έτσι αρκετά κέντρα αποδεσμεύουν τους αρρώστους. Το αν είναι σωστό ή όχι για την νεφρική λειτουργία, αυτό το συζητάμε. Ένα σχόλιο μόνο, δηλαδή.
Να μας πει ο κύριος Γιαννακόπουλος λοιπόν πώς διαγνώσκεται η υποτροπή και μετά ο κύριος Κουλαρίκος πώς αντιμετωπίζουμε με τη χειρητικά την υποτροπή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο θέματα. Το πρώτο αυτό που θα ακούσετε από μένα και μετά από τον Ανδρέα, που κατά τη γνώμη μου είναι από τα πλέον δύσκολα. Αν η ένδειξη του πότε θα πάμε ή δεν θα πάμε σε χειρουργείο είναι σημαντικό και δύσκολο, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ίσως δύσκολο κομμάτι. Λοιπόν, θα σας πω ότι η τεράστια ποικιλία ποσοστών επιτυχίας που βλέπετε στη βιβλιογραφία οφείλεται σε ένα πολύ απλό λόγο. Δεν υπήρξαν ποτέ και δεν εφαρμόστηκαν ενιαία ξεκάθαρα κριτήρια επιτυχίας. Δηλαδή, πότε πέτυχε η πυελοπλαστική? Όταν εμένα μου αρέσει στην πυελογραφία η εικόνα που βλέπω? Όταν ο ασθενής μου έχει ένα νεφρό μπαλόνι αλλά είναι ασυμπτωματικός? Εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι ποτέ δεν τέθηκαν ξεκάθαρα κριτήρια επιτυχίας και αποτυχίας. Ούτε και τώρα υπάρχουν. Απλώς, τουλάχιστον τώρα μπορούμε να μιλάμε κατά κάποιο τρόπο μια κοινή γλώσσα. Δύο είναι τα κριτήρια του επιτυχούς αποτελέσματος. Αν ο ασθενής μας πριν είχε συμπτώματα, συνήθως κολικό, να μην έχει μετά το χειρουργείο. Και δεύτερον, η εικόνα του, η μετεχειρητική στον απεικονιστικό έλεγχο, να είναι καλύτερη από την προεγχειρητική. Προσέξτε, όχι τέλεια, όχι ένας υπέροχος νεφρός, ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάω, να είναι καλύτερη από την προεγχειρητική. Παραδείγματα. Γυναίκα 60 χρονών, είναι παρεπτόντως είναι η πυελοπλαστική που είδατε με την έκτοπη φλέβα. Αυτή που σας έδειξα στο αρχικό βιντεάκι με την φλέβα που πήγαινε από πίσω. Πριν, μετά. Συμπτωματική πριν, ασυμπτωματική μετά. Καμία αμφιβολία ότι είναι ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Πληρεί και τα δύο κριτήρια και μάλιστα ξεκάθαρα. Άλλο περιστατικό, το είδαμε και πριν. Λαπαροσκόπηση και πυελοπλαστική επίσης. Ξεκάθαρα επιτυχές αποτέλεσμα. Πολύ καλύτερη εικόνα από την προεγχειρητική, απουσία συμπτωμάτων. Αν το βλέπαμε αυτό μόνο του, μπορεί να θέλαμε να κάνουμε και ένα διεργό νεφρόγραμμα. Αλλά αν το δει συγκριτικά, είναι σαφές ότι ο ασθενής σου σε πρώτη φάση θεωρείται ως επιτυχία. Και βλέπουμε και κάνουμε, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί. Ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο μπλέξιμο. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι όλο το μπέρδεμα της μετεχειρητικής αξιολόγησης. Λαπαροσκοπική πυελοπλαστική δεξιά. Δείτε το προεγχειρητικό, ένα σαφέστατα αποφρακτικό ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Και δείτε το μετεγχειρητικό. Πολύ ωραίο, θα μου πει κάποιος. Δεν σας έχω βάλει το ταφεν δεύτερο επίτηδες. Το ταφεν δεύτερο εδώ μου το δίνει 21 λεπτά. 21 minute. Είναι αποφρακτικό, αν το πάρει σαν αυστηρά ορισμό. Φυσικά εδώ έχουμε και την πυελογραφία που δεν σας την έβαλα για να κερδίσουμε χρόνο. Θα το πάρουμε στα σοβαρά, προφανώς όχι. Δεν έχει συμπτώματα, βελτιώθηκε και στην πυελογραφία που δεν σας έχω δει, αλλά και στο σπινθυρογράφημα βελτιώθηκε. Ακόμα και πυελογραφία να μην είχα πριν, εφόσον έχει βελτιωθεί στο σπινθυρογράφημα, στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα, είναι επιτυχές, άσχετα αν σε απόλυτες τιμές. Μου το δίνει αποφρακτικό. Είναι όλα τα προβλήματα που έχει το ραδιενεργό νεφρόγραμμα και που ξαναλέω του χρόνου στην Πορταριά πρέπει να υπάρχει ένας πυρηνικός γιατρός να μας μιλήσει γι' αυτό. Αυτά ήταν μέχρι τώρα εύκολα περιστατικά. Καμία δυσκολία. Πάμε τώρα σε άλλα. Πιο δύσκολα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο το είδα πριν από 3 μήνες. Χειρουργήθηκε σε κάποιο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος με ανοιχτή επέμβαση. Σύμφωνα με το ιατρικό, με το φίλο νοσηλείας που έφερνε μαζί, βρέθηκε έκτοπο αγγείο το οποίο απολυνώθηκε. Προφανώς ήταν φλέβα, ελπίζω να ήταν φλέβα. Αλλά δεν έγινε πυελοπλαστική. Κολικός πριν, ο ασθενής εξακολουθεί να κάνει κολικούς πριν, μετά. Υπάρχει καμία αμφιβολία? Είναι μια ξεκάθαρη αποτυχία. Πληρεί και τα δύο κριτήρια της αποτυχίας. Και αν θέλετε και το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, μετεγχειρητικά είναι αυτό εδώ. Και αυτό είναι εύκολο όμως να αξιολογηθεί. Ήταν ένα πολύ καθαρό περιστατικό. Το μεγάλο μπέρδεμα, ξαναλέω, δημιουργείται όταν βάλουμε στο παιχνίδι το ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Γιατί το ραδιενεργό νεφρόγραμμα δίνει ψευδώς αποφρακτικές εικόνες όταν έχεις ένα μεγάλο σύστημα. Θέλει πολύ νερό, πολλά ούρα για να γεμίσει, για να αρχίζει να τρέχει, να αδειάζει. Μόνο στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα ανοιχνεύει κρούσεις, οι οποίες ανεβαίνουν. Του κάνεις LASIX και δεν ανταποκρίνεται καλά πιθανόν, γιατί έχει μια λειτουργία στο 20-22%. Μην περιμένεις να ανταποκριθεί στο δεκάλεπτο του LASIX. Ο πυρηνικός γιατρός δεν θα κάτσει 3 ώρες να περιμένει. Θα κάνει το LASIX, θα βάλει την κάμερα και θα περιμένει κανένα 20 λεπτό. Άδειασε, δεν άδειασε, στο δίνει αποφρακτικό, μη αποφρακτικό. Θέλει άλλο πρωτόκολλο αυτό. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι εύκολα. Αν όμως εσάς, ως ο ιατρός, σας έρθει με τον ραδιενεργό νεφρόγραμμα, θα του πείτε: απέτυχε. Βλέπεις εδώ. Ούτε καν μετράει το τάφεν δεύτερο. Σε κακή ενυδάτωση. Αν ο ασθενής είναι στεγνός πριν το ραδιενεργό νεφρόγραμμα, θα σας δώσει αποτελέσματα αλλαντάλλων. Και βέβαια. Το πιο σημαντικό, μάλλον ένα από τα πολύ σημαντικά, η μη εφαρμογή σταθερού πρωτοκόλλου. Ο πυρηνικός γιατρός πρέπει να ξέρει
τι θα κάνει ακριβώς, πρέπει να έχει μιλήσει μαζί σας. Ας δούμε ένα περιστατικό. 18 ετών. Αυτός εδώ είναι ο νεφρός πριν. Μέσα είχε 26 πέτρες, μικρές. Και αυτό εδώ είναι μετά. Κολικός πριν, χωρίς συμπτώματα τώρα. Τι λέτε? Ποιος θα το χαρακτηρίζει σαν επιτυχία? Ούτε 10. Σαν αποτυχία? Κανένας. Καταρχήν, να πω κάτι. Επειδή το έχω δείξει σε κάποιους συναδέλφους, στον Σταύρο Γιαννόπουλο, ας πούμε, και μου έχει επιτεθεί γι' αυτό, μην κοιτάτε το τι έγινε πριν. Θα μπορούσε να γίνει νεφρεκτομή, θα πει κανείς. Γιατί δεν είναι λειτουργικός. Είναι λειτουργικός. Έδινε μια λειτουργία 33%. Εγώ λέω ότι είναι ψεύτικη, αλλά με 33% στο 18χρονο δεν θα κάνει εύκολα κανείς νεφρεκτομή, να συμφωνήσουμε. Μιλάμε για την επιτυχία του αποτελέσματος. Ας μην κρίνουμε το αν έπρεπε να γίνει νεφρεκτομή, ας πούμε. Έτσι. Μιλάω για την πυροπλαστική. Μόνο για αυτή μιλάω. Λοιπόν, μόνο 10 είπαν επιτυχία και οι υπόλοιποι δεν παίρνουν θέση. Εγώ λέω ότι είναι επιτυχία. Το νεφρόγραμμα όμως μου λέει ότι είναι μια παταγώδης αποτυχία. Διότι μου δίνει μια καμπύλη που ανεβαίνει, ένα ταφεν δεύτερο πάνω από 50 και ουσιαστικά το ίδιο πράγμα μου δίνει και μετά. Ο ασθενής από τη μέρα που χειρουργήθηκε απέβαλε 6 από τους 26 λίθους που δεν αφαιρέσαμε εμείς. Μόνος του απέβαλε 6 λίθους. Έχει κανείς αμφιβολία ότι είναι βατή η πόστη του? Κανείς. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν μπορείτε να στηριχτείτε αμυγός στο ραδιενεργό νεφρόγραμμα με τα εγχειρητικά. Είναι μεγάλη παγίδα. Ούτε καν στην εικόνα αυτή εδώ μόνη της. Κι εγώ με αυτή θα έλεγα, τι είναι αυτό το χάλι? Πρέπει να συγκρίνετε πριν και μετά όμοια πράγματα και να αξιολογήσετε το ραδιενεργό νεφρόγραμμα μέσα στα πλαίσια του κλινικού σεναρίου. Είχε βελτίωση το ραδιενεργό νεφρόγραμμα στο ταφεν δεύτερο? Όχι, έγινε φυσιολογικό, είχε βελτίωση. Η νεφρική λειτουργία εξακολουθεί να παραμένει σταθερή ή και να βελτιώνεται. Αν το πάρετε και το διαβάσετε ξερά, βλέποντας μόνο το ταφεν δεύτερο, θα πέσετε σε πολλά λάθη. Και θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο περιστατικό που τα δείχνει σχεδόν όλα αυτά. Λοιπόν, 1999, η κυρία αυτή, 27 χρονών τότε, χειρουργείται στη Θεσσαλονίκη από έναν γνωστό συνάδελφο της Βορείου Ελλάδος με ανοιχτή πυελοπλαστική. Μη μου πει κανείς ότι εγώ θα έκανα νεφρεκτομή. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω, αλλά ήταν 27 χρονών, κόρη γιατρού και με ένα ραδιενεργό, συγγύη στην πυελογραφία, και με ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα παλαιομοδίτικο που έδινε 33% σε αυτό το νεφρό. Προφανώς πλασματικό. Το δέχομαι, αλλά δεν ήταν 15, 20, για να το βγάλεις αβίαστα. Ξαναδείχνω την πυελογραφία και την αξονική. Έγινε μία ανοιχτή πυελοπλαστική. Αυτή είναι η εικόνα το 2002. Η κοπέλα είναι ασυμπτωματική και έρχεται με αυτή την εικόνα. Δεν θα σας ρωτήσω τη γνώμη σας, θα σας δείξω το σπινθυρογράφημα. Το οποίο μας λέει ότι είναι ξεκάθαρα αποφρακτική, με ένα ταφένα δεύτερο που ούτε καν το ανοιχνεύει. Ένα ποσοστό λειτουργίας όμως 47%. Καλύτερο από το προηχειρητικό. Πλασματικό. Να το δεχτώ. Καλύτερο από το πλασματικό προηχειρητικό. Και με ένα τάφ δεύτερο ψαξεγύρευε. 2002 έχει αυτή την εικόνα στην αξονική. Εξακολουθεί να παραμένει ασυμπτωματική. Να σας θυμίσω πάλι την προηχειρητική για να συνονοούμαστε. Και πάμε σε αυτή του 2002. Ασυμπτωματική. Με ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Α, πυελογραφία. Ενδοφλία πυελογραφία. 2002. Είναι καλύτερη από την προηχειρητική. Είναι τραγική αν τη δεις μόνη της. Είναι καλύτερη από την προηχειρητική όμως. Ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Αποφρακτική. Βλέπετε την καμπύλη. Τα φαίνει δεύτερο αντεβρέστο, ούτε καν μετρίεται. Και ένα ποσοστό που το δίνει τώρα πλέον στο 52%. Τον βγάζει και καλύτερο τον απέναντι. Συμπέρασμα. Η άποψή μου, γιατί γι' αυτό ήρθε, για μια δεύτερη γνώμη ήρθε. Συγχαρητήρια, να πάτε στο καλό, να βρείτε το γιατρό σας και να του δώσετε τα συγχαρητήριά μου. Ήταν μια επιτυχημένη πυελοπλαστική. Ανεξάρτητα αν αυτός ο νεφρός είναι ένας νεφρός που σε κακή γενική κατάσταση, γιατί ήταν εκ των προτέρων έτσι. Το χειρουργείο όμως ήταν επιτυχημένο. Σας τα έδειξα όλα αυτά για να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι να αξιολογήσεις με τα εγχειρητικά μια πυελοπλαστική και μάλιστα αν δεν έχεις προεγχειρητικές εικόνες να συγκρίνεις. Τις μετεγχειρητικές μόνες τους δεν μπορείτε να τις αξιολογήσετε. Ξέρες.
και ένας γρήγορος αλγόριθμος. Υποχώρηση συμπτωμάτων, βελτίωση στον απεικονιστικό, επιτυχία. Το ακριβώς ανάποδο, αποτυχία. Τα συμπτώματα υποχώρησαν, στον απεικονιστικό δεν βελτιώθηκε. Για κάποιους αυτό είναι επιτυχία. Σε κάποια paper είναι επιτυχία αυτό, σαν σενάριο. Εδώ η μόνη λύση είναι το ραντινεγό νεφρόγραμμα. Το οποίο όμως δεν θα το δείτε μόνο του, ξαναλέω, θα το δείτε συγκριτικά. Βελτιώθηκε το ΤΑΦ ένα δεύτερο. Εκεί που ήταν 25 πήγε 18. Καλό στοιχείο. Η νεφρική λειτουργία σταθεροποιήθηκε, δεν έχει πέσει καθόλου αυτά τα χρόνια ή βελτιώθηκε. Τότε μπορείτε να το χαρακτηρίσετε ως επιτυχία καταρχήν, αλλά είναι σε παρακολούθηση. Και το πιο δύσκολο σενάριο είναι αυτό. Να έχετε βελτίωση στον απεικονιστικό, αλλά να μην έχουν υποχωρήσει τα συμπτώματα. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Αυτό εδώ πραγματικά είναι το μεγαλύτερο μπέρδεμα. Ευτυχώς το ποσοστό αυτών των περιστατικών στις υποτροπές είναι της τάξης του 8,5%. Δηλαδή από όλες τις υποτροπές, με κλινική εικόνα τέτοια θα έρθει ένα 8,5%. Ευτυχώς. Εδώ τα πράγματα μπερδεύονται πολύ. Καταρχήν, καταρχήν το θεωρούμε ως μια πιθανή αποτυχία. Πρέπει να αξιολογηθεί ότι δεν έχουμε άλλα αίτια συμπτωμάτων. Την πατήσουμε. Από εκεί και πέρα, ραδιενεργό νεφρόγραμμα, ανιούσα πυλογραφία, συνολική αξιολόγηση και αποφασίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πώς θα αντιμετωπίζουμε, Αντρέα? Θα κάνω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Στο τελευταίο περιστατικό που έδειξε ο Στέλιος, συμφωνώ, ήταν μια πραγματικά πολύ επιτυχημένη. Μην κοιτάτε το ποστό της ετερόπλευρης λειτουργίας. Εγώ σε αυτή την κοπέλα θα είχα κάνει ένα πράγμα. Νομίζω, Στέλιο, ότι πρέπει να το πεις. Θα της είχα μετρήσει την πίεσή της. Γιατί μπορεί να έχει πολύ ωραία εικόνα, 52% λειτουργικότητα. Το GFR της να είναι χαμηλό όμως, πώς το λένε, του σύστοιχου νεφρού πραγματικά, και να έχει κάνει υπέρταση η κοπέλα και θα της έβγαζα το νεφρό εγώ. Δεν θα λέγω ότι έχει καλή, για να είμαστε ειλικρινείς, και αν θέλετε το συζητάμε. Πώς αντιμετωπίζουμε την μεταχειρητική υποτροπή? Εγώ είναι ο μόνος ορισμός που μπόρεσα να βρω πραγματικά από το 2003, αλλά νομίζω ότι ο Στέλιος το κάλυψε τέλεια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Τι έχουμε να κάνουμε σε κάθε υποτροπή? Ότι κάνουμε το σταυρό μας και στην ουσία κάνουμε αυτό το οποίο γνωρίζετε καλύτερα στον άρρωστο, εφόσον έχει και καλά αποτελέσματα από την βιβλιογραφία. Άρα, η παρακολούθηση, ενδορολογική αντιμετώπιση, ανοιχτή λαπαροσκοπική χειρουργική. Ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα χειρουργήσουμε ή θα παρακολουθήσουμε το τι κάναμε αρχικά και θα το συζητήσουμε? Ο αριθμός της υποτροπής. Ανοίξτε τον γκάμπελ μέσα και θα δείτε, και εγώ δεν το ήξερα, ένα από τα παιδιά, τα δικά μας, μου το υπογράμμισε. Ο γκάμπελ λέει, αν έχει κάνει πάνω από 3-4 επεμβάσεις, αυτό αποτελεί μια σχετική ένδειξη νεφρεκτομής. Με λειτουργικό νεφρό. Το γράφει ο γκάμπελ, δεν το λέει ο κ. Σχολαρικός, για να είμαστε ειλικρινείς. Η ανατομία του στενώματος, φυσικά το έκτοπο αγκείο ή το μήκος, θα το συζητήσουμε. Το μέγεθος της υδρονέφρωσης και η λειτουργικότητα του νεφρού μας το είπε. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος πάλι από τα Urology Clinics του 2008, που τι λέει πρακτικά? Λέει, τι έκανες πριν? Ενδοουρολογία, τώρα πήγαινε κάνε ανοιχτό ή λαπαροσκοπικό. Τι έκανες πριν, ανοιχτό ή λαπαροσκοπικό, και τώρα πέτυχες, πήγαινε κάνε ενδοουρολογία. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα και διαφωνώ με αυτή τη διαφάνεια και θα σας το δείξω. Στην ουσία, κοιτάξτε τι σας έχω κάνει. Αρκετή δουλειά, θέλω να το εκτιμήσετε, γιατί ήταν εξαιρετικά δύσκολο να δώσω απάντηση. Ανοιχτή επανεπέμβαση, τι λέει η βιβλιογραφία, μετά από πρώτη επέμβαση ανοιχτή, πρώτη επέμβαση ενδοπυλοτομή, πρώτη επέμβαση λαπαροσκοπική. Πιστέψτε με, δεν το βρήκα πουθενά έτοιμο, το ψάξα και το φτιάξα μόνος μου. Κοιτάξτε τα ποσοστά της ανοιχτής επανεπέμβασης. Αγγίζουν το 100% ό,τι και να έχετε κάνει πριν. Κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί θα είναι και η τελευταία μου διαφάνεια παράλληλα. Κοιτάξτε τα ποσοστά της ενδοουρολογικής επανεπέμβασης της διαδερμικής. 70, 60, 30, 50, μόνο ένα 90. Άρα δεν είναι καλή επέμβαση μακροχρόνια. Και το follow-up δεν είναι και εξαιρετικά μεγάλο. Ο Στέλιος το έδειξε και το δείχνω, θα το δείξω και εγώ για την ενδοπυλοτομή, την ίδια διαφάνεια, σας την έδειξα. Κοιτάξτε τώρα όταν πάμε ουρητηροσκοπικά. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Έχουμε μέχρι και 100% λίγο πιο υψηλά και μετά από ανοιχτή και μετά από ενδοπυλοτομή και μετά από λαπαροσκοπική. Ποια είναι τα κριτήρια, και αυτό δικό μου βίντεο, θα το τρέξουμε πολύ γρήγορα, δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε το στένομα εδώ, αρκετά μεγάλο στέλιο. Πήγα ενδοουρολογικά, μην με ρωτήσεις γιατί, θα το δεις. Εξαιρετικά στενό, εξαιρετικά στενό. Δεν μπορούσα να βρω το δρόμο καλά-καλά. Έχουμε ορισμένα κριτήρια για το διασταυρόμενο, κυρίως το μήκος είναι όταν είναι πάνω από 2 εκατοστά. Και αυτό που λέει ο Στέλιος, πηγαίνετε και κόψτε από πάνω προς τα κάτω, είναι σωστό, δεν μπορείτε πάντα. Εδώ για να βρω το δρόμο μου και να μπω μέσα στην πίελο,
έκοβα επάνω στο οδηγό μου σύρμα που και αυτό. Έχω δύο οδηγά σύρματα. Στην αρχή για να το περάσω, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, είχε αποτύχει επεμβατικός ακτινολόγος, πολύ γνωστός και πολύ καλός, και περάσαμε ένα πολύ λεπτό αγγειογραφικό σύρμα και από πάνω ένα πολύ λεπτό στεντ. Την αφήσαμε και αυτό είναι το δεύτερο χειρουργείο που εκεί ήταν λίγο καλύτερα. Περάσαμε δύο στεντ και αρχίσαμε να χτυπάμε. Κοιτάξτε την εικόνα, δεν βλέπαμε στην ουσία το πού ακριβώς πυροβολώ. Και για να μην χάσω το δρόμο μου και να μην βγω απ' έξω, έκοβα κατά μήκος του οδηγού σύρματος μέχρι να μπω στην πίελο. Από τη στιγμή που θα μπούμε στην πίελο με το ουρητηροσκόπιό μας, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο καλά. Ερχόμαστε από πάνω προς τα κάτω και ανοίγουμε, και μάλιστα δεν ανοίγουμε μόνο στη μία ώρα, όπως νομίζω σε αυτές τις υποτροπές. Πρέπει να ανοίξουμε μέχρι να εξαγγειωθεί το σκιαγραφικό μας, να ανοίξουμε καλά, να βλέπουμε δηλαδή ίνες και κομμένο ουρητήρα, και δεν νομίζω ότι φτάνει μόνο μία ώρα. Στην ουσία πρέπει να κάνετε ένα καλό ημικύκλιο και να αφήσετε λίγο ουρητήρα για να δώσετε καλά ποσοστά υποτροπής. Δεν θα σας το τρέξω όλο, δεν έχει τόσο ιδιαίτερο σημασία. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Ήμουν πολύ χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος. Απέτυχα και έκανα ανοιχτό χειρουργείο και ανοιχτή πιελοπλαστική. Ήταν εξαιρετικά, νομίζω, λάθος ένδειξη το να πάω. Κοιτάξτε, εδώ μπαίνω μέσα στην πιελο. Ήταν εξαιρετικά λάθος το να πάω για ένα τέτοιο σκληρό στένομα που το είδατε μέσα στην. Ενδοουρολογικά, κοιτάξτε την εικόνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι μετά την αποτυχία της ενδοπιελοτομής για δευτεροπαθή πως, οι άρρωστοι πάνε είτε ανοιχτά, είτε ρομποτικά, είτε λαπαροσκοπικά. Και τελικά η λαπαροσκοπική επανεπέμβαση τι ποσοστά μας δίνει, κοιτάξτε ποσοστά επιτυχίας, μικρός αριθμός ασθενών, αλλά τα ποσοστά επιτυχίας της λαπαροσκοπικής μετά την ανοιχτή είναι καλά. Είναι πάνω από το 90% τα περισσότερα, όχι τόσο καλά, γιατί δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες, όσο τις ανοιχτής. Κοιτάξτε τι γίνεται μετά την ενδοπιελοτομή και τη λαπαροσκοπική. Δεν υπάρχουν πολλές εργασίες στη βιβλιογραφία, αλλά δίνουν καλά αποτελέσματα. Επιβαρυντικός παράγοντας μετά την ίνωση από την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική πιελοπλαστική είναι η προηγηθήσα ενδοπιελοτομή και το έκτοπο αγγείο. Όσοι έχουν κάνει ενδοπιελοτομή πριν, φαίνεται ότι δεν πάνε καλά στην επανεπέμβαση. Και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια από έναν άνθρωπο που είναι, πιστέψτε με, εξαιρετικά καλός λαπαροσκόπος. Έκανε ανοιχτό ενδοουρολογικό διαδερμικό ή λαπαροσκοπικό, πήγε τη δεύτερη φορά λαπαροσκοπικά. Όταν απέτυχε τη δεύτερη φορά, το έκανε ανοιχτά. Επομένως, αυτό κάτι πρέπει να μας λέει για να είμαστε ειλικρινείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα τελευταίο βίντεο από τη δική μας εμπειρία, από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, παρότι είστε κουρασμένοι, το ξέρω, αλλά εσείς ζητήσατε να μην υπάρξει χρονικό όριο, θα σας δείξουμε ένα βίντεο λαπαροσκοπικής πυελοπλαστικής από τη δική μας κλινική με κάποια μυστικά. Ο λόγος που το δείχνουμε είναι ο εξής. Ξέρω ότι πιθανόν η λαπαροσκοπική πυελοπλαστική αυτή τη στιγμή να μην ενδιαφέρει πολλούς. Θα πρέπει να θυμάστε όμως ότι το ρομπότ έρχεται. Έχει ήδη έρθει, μάλλον. Και το ρομπότ δεν θα έρθει στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία. Θα πρέπει να μάθουμε να προσαρμοστούμε λοιπόν. Με κάτι τεχνολογικά πιο προηγμένο, αλλά μάλλον όχι το ρομπότ. Επομένως, αυτά που θα σας δείξω τώρα είναι κάποια μυστικά χειρουργικά λαπαροσκοπικής πυελοπλαστικής που απλοποιούν την επέμβαση και πιθανόν να είναι εφαρμόσιμα από την πλειονότητα αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με την επέμβαση. Λοιπόν, το βίντεο δεν μπορώ να το σταματήσω, δεν μπορώ να το ελέγξω. Επομένως, οποιασδήποτε απορίες προκύψουν θα τις δούμε, θα τις κουβεντιάσουμε στο τέλος. Το βίντεο αυτό είναι φτιαγμένο τον Σταύρο Γιαννόπουλο, τον επιμελητή μας. Θέλω ένα χειροκρότημα, σας παρακαλώ. Είναι όλο δικό του, φτιαγμένο από αυτόν. Σχεδόν επαγγελματικό. Λοιπόν, η θέση του αρρώστου, προσέξτε τι είναι ευθεία. Θα το πούμε λίγο μετά αυτό γιατί. Ευθεία. Ούτε γωνίες, ούτε σηκωμένη γέφυρα, ούτε τίποτα. Το πρώτο τροκάρ το βάζουμε παραορθικά 2 εκατοστά πάνω από τον ομφαλό. Μέση απόσταση λαγόνια άκαμπτο ομφαλού στη μέση στο ύψος του ομφαλού. Στη γωνία ορθού κοιλιακού θωρακικού κλωβού το τρίτο τροκάρ. Αυτά τα τρία στάνταρ τροκάρ. Ένα τέταρτο τροκάρ, αν χρειαστεί, στη μέση μας σκαλιά γραμμή, στο ύψος του ομφαλού. Αυτή είναι η στάνταρ θέση. Αμέσως μετά θα δείτε σε πεταλοειδή νεφρό δεξιά. Πεταλοειδής νεφρός, τα τροκάρ κατεβαίνουν προς τα κάτω και λίγο προς τα μέσα και προς τα κάτω. 1-2 εκατοστά. Ίδια διάταξη, 1-2 εκατοστά μέσα και κάτω. Αυτή είναι με αυτό το σχηματισμό ξεκινάμε. Και προσέξτε τώρα, αν είστε τυχεροί και η πίελος είναι μεγάλη, μπορείτε να τη βρείτε με το που μπείτε. Μπορείτε να πάτε κατευθείαν διαμεσοκολικά, ειδικά αριστερά, μέσα από το μεσόκολο, χωρίς να κινητοποιήσετε το έντερο. Βλέπετε, εδώ κάνουμε ένα παράθυρο. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα κολλικά αγγεία όσο είναι μεγάλα τουλάχιστον. Κάνουμε ένα παράθυρο και δουλεύουμε μέσα από αυτό. Αυτό το σενάριο είναι ιδανικό να σας τύχει για αρχή, αλλά δεν είναι το συνηθέστερο. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάτε να κινητοποιήσετε το
το κόλον. Εδώ έχουμε μια δεξιά πυροπλαστική, το σηκώ την κάπου εδώ στο βάθος. Συνιστώ εκτεταμένη κινητοποίηση του παχαίου σεντέρου και διατήρηση των ανατομικών σχέσεων. Πολλοί βουτούν κατευθείαν στην τζερότα και πάνε να βρουν τον ουρητήρα. Πολύ γρήγορα μετά την κινητοποίηση του παχαίου. Αυτό για κάποιον έμπειρο μπορεί να είναι καλό. Στην αρχή θα σας δυσκολέψει. Καλή λοιπόν κινητοποίηση, προσέξτε λίγο, διπολική διαθερμία στο αριστερό χέρι, μονοπολικό ψαλίδι στο δεξί, ούτε ultra-season, ούτε λίγκασουρ, πάνε αυτά, τελειώσανε. Τα τροκάρ πλέον είναι μεταλλικά τροκάρ πολλαπλών χρήσεων, όχι τροκάρ μιας χρήσης. Το κόστος έχει πέσει στο επίπεδο μιας ανοιχτής και λιγότερο. Και κινητοποίηση προς τα πάνω. Συνήθως δεν χρειάζεται να φτάσουμε πάνω από το σηκώτη, μέχρι το σηκώτη φτάνει. Δεν χρειάζεται ένα τροκάρ να σηκώσει το σηκώτη. Από εκεί και πέρα, διατηρούμε τα ανατομικά πλάνα. Αυτή είναι η τζερότα που σηκώνει αριστερά. Εδώ διώχνει το παχύ έντερο προς τα κάτω. Ξαναλέω, αν κρατήσετε τα ανατομικά πλάνα, όλα γίνονται πιο εύκολα. Ξεκινούμε από τον κάτω πόλο του νεφρού. Εδώ, περίπου είναι ο κάτω πόλος του νεφρού. Κινητοποιούμε το παχύ και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Το 12δάχτυλο. Φαίνεται εδώ όμορφα. Και θα δείτε σε λίγο και την κάτω κύλη φλέβα. Εδώ θα τη δείξει και το κουκουτσάκι αυτό. Το πρώτο σπουδαίο οδηγό σημείο είναι η σπερματική φλέβα ή οθικική. Μόλις τη βρείτε, σας δείχνει την πορεία της προς την κάτω κύλη και κάτι ακόμα. Μην την απολυνώσετε. Κατεβάστε την προς τα κάτω. Μόλις την κατεβάσετε προς τα κάτω, σας ορίζει το πλάνο στο οποίο θα βρείτε το ουρητήρα. Ενώ παράλληλα, σας δείχνει περίπου σταθερά που είναι η κάτω κύλη. Κοιτάξτε τον ουρητήρα πώς θα φανεί από πίσω. Προσπαθούμε να βρούμε τον ουρητήρα ψηλά. Όσο πιο χαμηλά τον βρεις, τόσο πιο πολλή δουλειά πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στην πίελο. Να, η σπερματική φλέβα τη βλέπετε ακέραια. Εδώ δύο έκτοπα αγγεία, παρασκευασμένα, κάτω κύλι και ανεβαίνουμε προς τον ουρητήρα. Εδώ είναι η πίελος, ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Θέλει μια καλή κινητοποίηση και της πιέλου, γιατί αν την κινητοποιήσετε καλά, δεν θα χρειαστεί να βάλετε ούτε οδηγό ράμα. Δεν βάζουμε ποτέ οδηγό ράμα στην πίελο. Κανένα οδηγό ράμα, σε καμία θέση. Αφού κινητοποιήσουμε καλά, εδώ έχουμε πέτρες μέσα. Θα κάνουμε την πυελοτομή. Η πυελοτομή δεν είναι μια ανεξέλεγκτη τομή. Δεν θα κόψουμε μεγάλη έκταση ούτε σε τυχαίο σημείο. Θα κόψουμε εκεί από όπου θα αφαιρέσουμε και το κομμάτι της πως. Η τομή είναι μικρή σχετικά και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί. Κοιτάξτε αυτό τον αυτοσχέδιο σάκο περισυλλογής από γάζα. Αυτή είναι η τυπική πέτρα της στένωσης πως, που συνοδεύει τη στένωση πως. Αυτή η γάζα είναι φτιαγμένη σαν σάκος περισυλλογής, για να μην έχουμε σάκο. Ξαναλέω, το κόστος είναι μηδέν πλέον. Αφαιρούμε όσες πέτρες μπορούμε από την πυελοτομή και μετά κάνουμε αυτό που έδειξε και ο Ανδρέας πριν. Βάζουμε το εύκαμπτο νεφροσκόπιο. Από το τροκάρ, το πάνω, το δεκάρι. Χρησιμοποιούμε νερό και όχι διοξείδιο του άνθρακα όπως κάνουν κάποιοι, γιατί έχω διαπιστώσει ότι η εικόνα είναι καλύτερη με το νερό. Το διοξείδιο είναι πιο βολικό, γιατί δεν σε αναγκάζει να έχει την αναρρόφηση εδώ να βουτάει και να ρουφάει συνέχεια, αλλά έχει χειρότερη εικόνα με το διοξείδιο. Ενώ με το νερό η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Όταν έχει πολλές πέτρες, λίγες πέτρες, τις πιάνουμε μπάσκετ και τις βγάζουμε κατευθείαν. Όταν έχει πολλές, μπορούμε να τις πετάμε μέσα στην κοιλιά. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε με φυσιολογικό όρο και όχι με κανένα υπέρτονο ή υπότονο διάλειμμα. Και κοιτάξτε εδώ, έχει 33 πέτρες αυτή, για την ακρίβεια. Και τώρα, αυτή είναι μια εικόνα από μέσα, πάντα είναι λίγο πιο θολή, που δείχνει περίπου πώς ψαρεύουμε τις πέτρες. Αφού τελειώσουμε τις πέτρες, ακολουθεί η πυελοπλαστική. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το σπατουλέσιον του ουρητήρα. Το σπατουλέσιον και το πρώτο ράμα. Κάναμε λοιπόν το εξής. Μετά από πολλή προσπάθεια, βρήκαμε μια τεχνική, την οποία και δημοσιεύσαμε. Θα δημοσιεύσουμε μάλλον στο Journal of Endourology, το επόμενο μήνα θα δημοσιευθεί. Μια απλοποιημένη τεχνική για την κατά μήκος διάνοιξη και πέρασμα του πρώτου ράματος στον ουρητήρα. Λοιπόν, αυτή η τεχνική μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε χωρίς καμία βοήθεια. Με ένα απλό κλασικό ψαλίδι πάμε και κόβουμε κάτω από την πυροτηρική συμβολή το μισό ουρητήρα. Όχι ολόκληρο, μόνο το μισό. Προσέξτε, βλέπετε δύο εργαλεία στο πεδίο, δεν υπάρχει βοηθός, δεν υπάρχει κανένα οδηγό ράμα. Αφού κόψουμε το μισό ακριβώς ουρητήρα, στη συνέχεια, όπως είναι εκεί, εισάγουμε ένα ψαλίδι αρθρούμενο. Αυτά που χρησιμοποιούμε για μονή σοπής χειρουργική. Το οποίο με τη γωνίωση που κάνει παίρνει την ευθεία του ουρητήρα. Λίγο με τη λαβίδα ευθειάζουμε, βάζουμε το ένα σκέλος μέσα
και σπατουλάρουμε τον ουρτήρα στην ακριβή ανατομική του θέση. Βλέπετε, είναι εκεί σταθεροποιημένος. Είναι lateral, στο πλάι το σπατουλέσιο. Δεν έχει στρίψει ο ουρτήρας, δεν έχει χαθεί. Καμία λαβίδα δεν τον τραβολογάει για να τον κρατήσει. Κανένας βοηθός δεν εμπλέκεται στην προσπάθεια αυτή. Όλα γίνονται από το χειρουργό μόνο του. Και αφού σπατουλάρουμε τον ουρτήρα, τον ανοίξουμε επί μήκος δηλαδή, σε όσο μήκος εμείς θέλουμε, βάζουμε το πρώτο ράμα τώρα. Ακόμα είναι, κρατιέται εδώ. Βλέπετε πάλι χωρίς καμία βοήθεια. Ο χειρουργός δουλεύει μόνος του. Βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι ο ουρτήρας εξακολουθεί να είναι σταθεροποιημένος στην αρχική του θέση. Βλέπετε. Βάζουμε το πρώτο ράμα έξω μέσα από το κάτω τροκάρ. Πάντα, είτε δεξιά είτε αριστερά, από το κάτω τροκάρ έξω μέσα. Και τώρα πια έχοντας βάλει το πρώτο ράμα, τώρα μπορούμε να κόψουμε τελείως το κομμάτι που θέλουμε και να συνεχίσουμε την πυελοπλαστική μας. Ξαναλέω, ο ουρτήρας ανοίχθηκε στην φυσιολογική ανατομική του θέση, χωρίς οδηγάραματα, χωρίς καμία βοήθεια. Συνολικός χρόνος, κατά κανόνα, είναι το πολύ δεκάλεπτο. Αυτός ο χρόνος κάποτε μας έπαιρνε μέχρι και μισή ώρα, μέχρι και 40 λεπτά, να σπατουλάρουμε και να βάλουμε το ράμα. Κόβουμε όσο χρειάζεται. Εμείς πάντα αφαιρούμε την στενωμένη πυροτηρική. Κάποιοι διανοίγουν κατά μήκος με τη στενωμένη πυροτηρική και την ενσωματώνουν στην αναστόμωση. Και πλέον αρχίζει η αναστόμωση με το πρώτο ράμα που έχουμε ήδη περάσει, μέσα έξω, και αυτό θα μας δώσει την πρώτη γωνία, την κάτω γωνία μας. Δεν μπορεί να στρίψει ο ουρτήρας πια, είναι δύσκολο. Να θυμάστε ότι πάντα το μεγάλο κομμάτι, το flap, θα έρχεται προς τα εσάς, προς το χειρουργό. Μόλις δέσετε τον κόπο, το flap πρέπει να είναι προς τα εσάς, προς το χειρουργό πάντα. Δεν βάζουμε στέν προεγχειρητικά. Εμένα δεν μου αρέσει ο ουρητήρας χοντρός και πεπαχημένος. Δεν μου αρέσει καθόλου. Προτιμώ αυτόν τον ουρητήρα. Δεν βάζουμε ποτέ στέν προεγχειρητικά. Σε καμία. Θα δείτε μόνο ένα περιστατικό μετά που έγινε για ειδικούς λόγους. Βλέπετε αυτό που σας είπα. Πάντα το flap θα μπει προς τα μπρος, προς τα εσάς, γιατί αλλιώς μπορεί να το στρίψετε κατά λάθος εσείς. Δεν φταίει ο ουρητήρας, εσείς θα φταίτε. Και βάζουμε το πρώτο ράμα στην πάνω γωνία. Φτιάχνουμε το πρόστιο τείχομα πρώτο. Έχω μια απορία, σας έχω πει γιατί βάζουμε τον άρρωστο οριζόντιο και όχι με σηκωμένη γέφυρα. Και δεύτερον, γιατί φτιάχνουμε εμείς την αναστόμωση, την πρόσθεια, το πρόσθετο τμήμα της πρώτα. Είναι δύο απορίες που έχω κρατήσει, με μονομένα ράματα. Δεν βάζουμε συνεχειράχη. Και θα σας πω και γι' αυτό, αν θέλετε, τρεις απορίες, αν θέλετε. Πρώτα λοιπόν το πρόσθετο κομμάτι της αναστόμωσης με μεμονωμένα ράματα. Το ράμα είναι 4-0 Vicryl σε βελόνα RB1. Θυμηθείτε το, έχει σημασία. RB1 βελόνα 4-0 Vicryl. Μόλις τελειώσει το πρόσθετο τμήμα της αναστόμωσης, βάζουμε κατιόντως το πικτέιλ μέσα από το τροκάρ. Βάζουμε έναν ουρτηρικό καθετήρα, το τοποθετούμε μέσα. Πολλές φορές ρίχνουμε και λίγο νερό να σιγουρευτούμε ότι θα διαταθεί καλά μέχρι κάτω και μέσα από αυτόν περνάμε ένα υδρόφιλο σύρμα. Αποσύρουμε τον ουρτηρικό καθετήρα και κατιόντως μπαίνει το πικτέιλ. Είναι λίγο δύσκολη αυτή η τεχνική, αλλά αν τη μάθει κανείς, είναι πάρα πολύ βολική. Αυτό το τρίκ με τον ουρητηρικό στο μέση του ουρητήρα, όπως είπε ο Ανδρέας πριν, είναι πολύ βολικό τρίκ. Για την αρχή τουλάχιστον. Με τη μία λαβίδα σηκώνεται την πίελο και με την άλλη βάζει το πικτέιλ μέσα. Αυτή είναι η πιο κλασική κίνηση. Οτιδήποτε άλλο θα αποτύχει. Σηκώνουμε, βάζουμε. Και πλέον τώρα φτιάχνουμε το πίστιο τμήμα της αναστόμωσης. Βλέπετε τι ωραία που είναι η εικόνα της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής βέβαια, ακόμα ίσως καλύτερη. Με ακρίβεια, εραφές, ξέρεις που βάζεις τα ράματα. Πραγματικά είναι, όταν το μάθει να το κάνει κανείς, είναι εντυπωσιακό. Δεν θέλει να ξανασυζητάει για τίποτε άλλο. Και πλέον ολοκληρώνουμε την αναστόμωση, μια χαριτωμένη αναστόμωση, όπως πρέπει να είναι. Χωρίς τάση, όσο είναι δυνατόν, γιατί μπορείς να κινητοποιήσεις τον ουρτήρα αν χρειαστεί για να κερδίσεις μήκος. Και αμέσως μετά ακολουθεί. Πολύ γρήγορα η ίδια τεχνική που σας έδειξα, στην οποία επιμένω λίγο γιατί στην αρχή μας ταλαιπώρησε, σε ένα πεταλοειδή νεφρό αριστερά, ο οποίος είχε πικτέιλ πριν το χειρουργείο ένα μήνα. Κοιτάξτε πώς είναι ο ουρητήρας. Απίστευτα ειδηματώδης, θα δείτε μόλις κόψουμε. Είναι πεταλοειδής νεφρός αριστερά, έχει πικτέιλ μέσα. Έχουμε κόψει εδώ, να το πικτέιλ μέσα, ήταν μέσα ένα μήνα. Κοιτάξτε το είδημα, είναι απίστευτα μεγάλο. Εμένα αυτό το είδημα δεν μου αρέσει την πυροπλαστική, δεν ξέρω, μπορεί να είναι προσωπική μου παραξενιά. Η ίδια κίνηση με το ψαλίδι, το σπατουλέσιο εδώ όμως θα γίνει στην οπίσθια επιφάνεια του ρητήρα. Σκεφτείτε ότι είναι πρόσθια η φορά της πιέλου και όχι lateral όπως κάνουμε σε ένα φυσιολογικό νεφρό. Και το πρώτο ράμα πάλι σταθεροποιημένο, εδώ η λαβίδα που κρατάει γιατί αυτό το φλάπα με τα αφήσει θα πέσει πάνω σου. Είναι λόγω του ειδήματος και της διόγκωσης. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βάζεις το πρώτο ράμα, μέχρι και η λαβίδα, μέχρι και το βελονοκάτοχο χωράει μέσα. Βάζεις το πρώτο ράμα,
το αφήνεις στην άκρη, κόβεις το κομμάτι της πιέλου και συνεχίζεις την αναστόμωση. Και για να σας απαντήσω στις απορίες τις που εγώ έθεσα, τους βάζουμε σε οριζόντια θέση, γιατί ήταν μια εμπειρία από το Cleveland Clinic αυτή, είχε διαπιστωθεί ότι όσα περιστατικά κάνανε ραβδομιόλυση, κάνανε λόγω της σηκωμένης γέφυρας. Μέσος χειρουργικός χρόνος στις πυροπλαστικές παγκοσμίως είναι 3 ώρες. Μέσος χειρουργικός χρόνος παγκοσμίως είναι 3 ώρες. Φανταστείτε τι εύρος παίζουμε. Αν λοιπόν έχεις τη γέφυρα 3 ώρες σηκωμένη, έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να σου κάνει ραβδομιόλυση. Και φταίει η γέφυρα γι' αυτό. Το δεύτερο είναι, δεν βάζουμε πικτέιλ πριν σας το έδειξα γιατί. Το τρίτο είναι, φτιάχνουμε το πρόστιο κομμάτι της αναστόμωσης πρώτα, γιατί μας είχε τύχει όταν βάζαμε το πικτέιλ να ξυλώσουμε την αναστόμωση. Και όταν έχεις κάνει το πίστιο κομμάτι πρώτα, που είναι χρονοβόρο και δύσκολο, ουσιαστικά το έκανες, το κατέστρεψες και το ξανακάνεις. Τουλάχιστον άμα ξυλωθεί ο ορυτήρας, που ξυλώθηκε μία φορά μέχρι τώρα, να ξυλωθεί το πρόστιο που είναι πιο εύκολο να το ξανακάνεις. Και σου έχει φάει και λιγότερο χειρουργικό χρόνο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω όσον αφορά το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή και την υπομονή. Θέλει κάποιος σύντομα να κάνει κάποιο σχόλιο? Να, Ανδρέα μου. Όσον αφορά το πρώτο ράμα, θεωρώ ότι είναι καλό όντως να κόψουμε αργότερα τον ουρητήρα, την BLO, αφού μπει το ράμα. Ωστόσο, αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι πρώτα στην BLO έξω μέσα και στον ουρητήρα στη συνέχεια μέσα έξω, για να αποφύγεις να τον πιάσεις από πίσω εκεί που δεν βλέπεις καλά και πιθανόν δεν είσαι σε πολύ καλές συνθήκες. Ανδρέα, είναι μια... Και όσον αφορά τα ράμματα συνεχή... Ανδρέα, συγγνώμη, σε διακόπτω για το... Και εγώ κάνω ακριβώς το ίδιο, γιατί έχει και μικρότερη τάση στον ουρητήρα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν το βάζεις πρώτα την πιέλο και μετά τον ουρητήρα, νομίζω ότι κινδυνεύει λιγότερο ουρητήρα. Και δεν χάνεις και την πιέλο αν πάει μέσα προς τον νεφρό. Και συνεχόμενη ραφή ή όχι, αυτό είναι καθαρά θέμα εμπειρίας. Έχω κάνει 2 ημικυκλικές και δεν υπάρχει θέμα στενωμάτων. Αλλά δεν έχει σημασία. Κουβαλάω στο θέμα της ραφής στην τη ρίση πάλι του stream, μακαρίτη πλέον stream, ο οποίος πεθάνει δυστυχώς, ότι πάντα μεμονωμένες, που έλεγε. Πάντα μεμονωμένες. Γιατί θεωρούσε ότι συνεχής κάνει ισχυμία. Δεν είναι αποδεδειγμένο, κουβαλάω κι εγώ κάτι για να τον τιμήσω. Θέλω να πω κάτι. Εγώ κάνω συνεχόμενες. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολες, λιγότερο σκόπος. Δεν έχω τόσο πολλά στενώματα, αν και έχω στενώματα για να είμαι ειλικρινής, γιατί ένα από τα μυστικά είναι διακυκωμένοι βέζους συνεχόμενοι, μήπως κάνεις μεγαλύτερο ποσοστό στενώματος. Εγώ νομίζω στην πυροπλαστική το μυστικό είναι ένα. Δεν έχει σημασία τι θα κάνεις. Όπως όλες τις αναστομώσεις, μεγάλη βατή αναστόμωση χωρίς στάση. Αυτό είναι τώρα, αν θα βάλεις το πρώτο το πάνω ράμα, το κάτω ράμα ή θα φτιάξεις το πρόστιο ή το πίστιο, κατά την προσωπική μου γνώμη δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα. Τεχνικό είναι το θέμα. Μεγάλη αναστόμωση χωρίς στάση για να μην έχουμε υποτροπές. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Άλλη τοποθέτηση. Ωραία, επειδή είναι και προχωρημένη ώρα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές, γιατί αποδείξανε ότι όταν λέμε από το Α στο Ω, το εννοούμε, ας πούμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους σας για την προσοχή σας που... Επιτρέψτε μου να σας πω ότι από εδώ που κάθομαι μπορώ και την παρατηρώ. Πραγματικά ήταν εκπληκτική. Καλώς μεσημέρι.